Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα, Δευτέρα και όμορφη μέρα. Λίγα και κρύο έχουμε εδώ στην περιοχή του Παμπεγέρα. Δηλαδή, τι κρύο, εντάξει. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 71 βαθμούς. Το βράδυ θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Καλό βράδυ να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε όλα τα Μέση Ανατολή και τα λοιπά που μας βλέπουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές της Φωνής των Ελλήνων. Καλή μέρα να έχετε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και απαντά που μας βλέπουν με το Magic TV Box, με το Κόντι και με όλα τα μποξάκια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά το κανάλι 48. Καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Λατινική Αμερική. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους της ακροατάς ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται στο Cable TV, στον αέρα κατά πρώτο και κύριο εδώ στη Φλόριδα, στο κανάλι 48. Επίσης, μεταδίδεται η εκπομπή στο Cable TV, στα Cable TV μάλλον, στο Fios Cable TV, στο Frontier που έχει αλλάξει όνομα τώρα και λέγεται Frontier, για όλο το state της Φλόριδας, στο κανάλι 24. Στο Bright House, στο κανάλι 948 και στο 99,456,7 ή 8, αναλόγως που το πιάνει η τηλεόρασή σας, άμα κάνετε scan την τηλεόρασή σας στο digital χωρίς να έχετε cable box. Επίσης, στο AWA Cable TV, στο κανάλι 96. Το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορούν οι ακροατές μας να μπουν απευθείας και να λάβουν μέρος στην εκπομπή μας σήμερα είναι 727-725-5555. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε σήμερα? Έρχεται η γλυκερία, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε. Έρχεται η γλυκερία το ερχόμενο Σάββατο στο Παμπεγέρεα. Προβλέπεται μεγάλη κοσμοσυρωία, δεν έχετε αγοράσει τα εισιτήριά σας ακόμα, προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Θα δώσω και μερικά εισιτήρια έξω στους φίλους ακροατές και τηλεθεατές της Φωνής των Ελλήνων αυτή τη εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή, για να κέρδισε κάποιος. Δώσαμε όλοι μερικά στο ραδιόφωνο δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, έχω ακόμα μερικά εισιτήρια να δώσω έξω στο ευρύ κοινό για την γλυκερία, εντελώς δωρεάν η είσοδό σας την Παρασκευή αυτή που θα είναι στο Innsbruck. Θα γίνει αυτή η βραδιά. Το Skype της Φωνής των Ελλήνων είναι Greek Voice. Επίσης, στο Facebook εκπέμπουμε στο Greek Voice. Μπορεί να φύγει ο κρατές να μας βλέπουν στο Facebook ζωντανά αυτή τη στιγμή, όπως ήδη βλέπουμε τους ακροατές εδώ. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας στο Facebook, γράφετε κάτω ό,τι θέλετε να γράψετε και εγώ θα τα δω εδώ πέρα, ανάλογα στην περίπτωση. Αν έχω το χρόνο τα διαβάσω και τα λοιπά τα μηνύματά σας, αλλά τα διαβάζουμε και όλοι οι ακροατές διαβάζουν ένας με τον άλλο τα μηνύματα ή στο Facebook. Λοιπόν, οι εκλογές γίνανε, ο νέος πρόεδρος είναι ο Τραμπ. Συνδυάζει όλη τη βδομάδα, ξέρετε, ο Τραμπ με τους ποιους θα βάλει σε θέσεις κλειδιά, υπουργός εξωτερικών, το ένα το άλλο, ξέρετε, μέσα για το στρατό, για τη CIA, εξωτερική πολιτική και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Σήμερα θα έχουμε τον Γιάννη από την Καλιφόρνια, εκδότης, ο οποίος μιλάει τακτικά στο κανάλι μας εδώ. Αν με ακούει ο Γιάννης θα με πάρει και τηλέφωνο κιόλας. Λοιπόν, θα τον έχουμε εδώ σήμερα. Ένα το οποίο τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, αγαπητοί φίλοι. Και πολλές φορές γίνομαι κακός με αρκετούς φίλους. Γίνονται upset, φωνάζουν, βρίζουν, αλλά είμαστε φίλοι. Μην το ξεχνάτε, πρέπει να χάνετε τη φιλία σας με οποιοδήποτε για το κατεστημένο. Για τους αντίχριστους, για τους εγκληματίες, για τους ψεύτες, για τους κλέφτες, τους πολιτικούς και ούτω καθεξής. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί τέτοιες μέρες που πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και σε άλλες μας εκπομπές, αγαπητοί φίλοι, ότι το κατεστημένο, έχετε βαρεθεί να το λέω κατεστημένο, για να μην αναφερθώ στη λέξη τα κουμούνια. Γιατί κάποιοι μου λένε, ρε Άγγελε, μου λέγε, τι άλλες κουμούνια, και εγώ κουμουνιστής είμαι, γιατί μου λες κουμούνι? Ποια είναι η διαφορά?
Εάν είσαι κομμουνιστής, είσαι κουμούνι. Γιατί γίνεσαι ψέταμπα, θα μας πω κουμούνι, ας πούμε. Δηλαδή, ο δημοκράτης, ο δημοκράτης. Δηλαδή, άμα είσαι δημοκράτης, ο δημοκράτης ή τα δημοκρατάκια. What's the difference, mate? Δημοκράτης, είσαι anyway. Για να το εξηγήσουμε αυτό δηλαδή. Και μετά να σου πω κουμούνι, δηλαδή, τι διαφορά έχει, να σου πω αρχικουμούνι, κουμούνι, ψευτοκουμούνι ή κουμούνι. Το ίδιο πράγμα για μένα. Αλλά έχω πάρα πολλούς φίλους κομμουνιστές. Πάρα πολλούς. Και μερικοί, ας πούμε, δεν γίνονται upset, μας λες κουμούνια. Λες παιδιά, εφόσον είσαστε κουμούνια, είσαστε κουμούνια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πώς θα γίνει η δουλειά άμα είσαστε κουμούνια. Εγώ φταίω άμα είσαστε κουμούνια και πιστεύετε σε λαθασμένες ιδεολογίες. Σας έχουνε. Όπως η ακροατρία μας από την Νέα Υόρκη, της είπα, είσαι ελαφρόμυαλη. Και μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν με ακούει η ακροατρία μας, οπότε θα βλέπει την εκπομπή. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τώρα να πάμε στα Χριστούγεννα πάλι και να μην κολλήσουμε εκεί. Πόσοι από εσάς λαμβαίνετε κάρτες, πάτε στα μαγαζιά. Εχθές πήγα σε κάποια μαγαζιά, στην πόρτα πάνω με μεγάλα γράμματα είχαν εκεί Happy Holidays. Πιάνω το μάντζερ και του λέω, are you going somewhere? Μου λέει, why? Do I go somewhere, I don't know? Μου λέει, why? So why you said Happy Holidays on here? Μου λέει, ξέρεις, είναι ο νόμος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Why don't put it Merry Christmas? Why don't put it Happy Christmas? Why you put it Happy Holidays? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τα τελευταία 10 χρόνια που βλέπω ότι παίρνουμε μία κατηφόρα της ανομαλίας και του εξαφανισμού των χριστιανών στον πλανήτη. Δεν έχει σημασία τι είδους χριστιανοί είστε. Εάν είστε ορθόδοξοι, εάν είστε καθολικοί, εάν είστε ευαγγελικοί, εάν είστε αναγεννημένοι, οτιδήποτε χριστιανοί. Όλοι είναι χριστιανοί. Και η Αμερική είναι ακουστά ότι είναι μια χριστιανική χώρα. Να ξεχωρίζουμε, λέει, τη θρησκεία από την πολιτική. Κοιτάξτε, άλλο η πολιτική και άλλο η θρησκεία. Παλιά πήγαινε στη Νέα Υόρκη και από κινηματογραφικές ταινίες που βλέπαμε, και να μας τα πει και ο Γιάννης σε λίγο, ας πούμε, αυτά που λέω. Θα τον έχουμε στη γραμμή σε λίγο, αν αυτό Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη, περίμενε στη γραμμή ένα λεπτό. Με ακούς? Ναι, σε ακούω, καλησπέρα. Άντε να κλαβώ το μικρόφωνο, να πω γιατί δεν πάει. Γεια, μίλα, να ακούσω. Καλησπέρα Άγγελα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Περίμενα αυτό να κλείσω το διάλογό μου. Για τα Χριστούγεννα λοιπόν. Τι ωραία ήταν αυτή η εικόνα που να πηγαίνεις, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, στα μαγαζιά, στις βιτρίνες, με όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τα φωτάκια τους, με τις πάτνες, με το ένα με το άλλο, ένα όνειρο. Και αισθανόσουν πραγματικά μέσα στην καρδιά σου για τα Χριστούγεννα. Αυτό το κατεστημένο εκατάφερε στα τελευταία 10 χρόνια να αλλάξει την πίστη τη δική σας και των παιδιών σας. Να σας αναγκάζει στα σχολεία να μην υπάρχουν Χριστούγεννα. Ακόμα και σε χριστιανικές εκκλησίες να μην ψάλουν τα Χριστούγεννα. Σε μικρά χωριά πηγαίνανε όλοι μαζί και ψάλουν τα κάλατα των Χριστουγέννων. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν πηγαίνω ακόμα να ψάλουν τα κάλατα στην Ελλάδα, γιατί και εκεί η μπόρα έχει πάρει και την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αμερική, κοιτάξτε. Δεν είναι μόνο η Αμερική. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό το σατανικό κατεστημένο, η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη, μας έχει φέρει να μην ξέρουμε τι είμαστε. Σε λίγο θα ψάχνεστε αν είστε άντρας ή γυναίκα. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Σε λίγο θα ψάχνεις, δηλαδή είσαι άντρας ή γυναίκα. Δεν ξέρεις τι είσαι. Ρε φίλε, ο Θεός σε έκανε αγόρι, σε έκανε άντρα και τη γυναίκα δεν έκανε γυναίκα. Πώς ψάχνεσαι τώρα να δεις αν είσαι άντρας ή γυναίκα? Επειδή ήρθε το κατεστημένο και ο Τζορτζ Σόρος και οι μαφιόζοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν τον χριστιανισμό, να σας λέω ότι γεννήθηκες άντρα, γεννήθηκες άντρας, αλλά δεν είσαι άντρας. Και έρχεται στο παιδί σου, στο εγγονάκι σου, στο δημοτικό σχολείο ή ακόμα και στον υπηαγωγείο να περάσουν σκανδαλώδεις νόμους
και να λες το παιδάκι αυτό, είσαι πολύ ομορφούλικο, δεν είσαι αγόρι, είσαι κοριτσάκι. Μη μου πείτε ότι δεν τα έχετε ακούσει αυτά και μη μου πείτε ότι δεν γνωρίζετε για αυτούς τους νόμους. Όπου θέλουν να περάσουν αυτοί οι λίμπερος εδώ στις ΗΠΑ. Τέτοιους νόμους θέλουν να περάσουν και να έχουμε χάσει τα πασκάλια μας από όλες τις πλευρές. Πήγα προχτές στα Μος, το είδα στο Facebook και λέει Happy Holidays, Happy Holidays, Happy Holidays. Παραστήνει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα και ευτυχώς εφέτος μυριστήκανε μερικοί ότι θα βγει ο Τραμπ για πρόεδρος και ο οποίος είναι πολύ χριστιανός και ακούσε τι κάνανε. Τα 50% από τις χριστουγεννιάτικες κάρτες όλες λένε τώρα Merry Christmas στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που αυτό είναι πολύ καλό και θετικό. Ενώ πέρυσι που είχα ξαναπεί για τα Χριστούγεννα, που δεν είχαμε εκλογές και πρόπεση κάθε χρόνο, 95% όλες οι κάρτες λέγανε Happy Holidays. Happy Holidays στην ελληνική γλώσσα εννοώντας πάμε κρουαζιέρα τον Ιανουάριο. Και έχω τον Γιάννη στα αντιγράφη και μου λέει Άγγελε, να περάσεις καλές διακοπές. Happy Holidays, διακοπές. Άτσε, να περάσουμε ωραίες διακοπές. Πάμε στο Μπαχάμας, πάμε τα Ιαμπανάκια, διακοπές. Δηλαδή, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χριστιανοσύνη. Οτιδήποτε σταυρός υπάρχει πάνω σε ένα δέντρο, το βγάλουν. Προσπαθούν να βάλουν τώρα στα δέντρα πάνω την εξάδα με τα χεριά. Πού ξανακούσε και αυτό το πράγμα τώρα, ο Εβραίος σαν το Ματαθία, Ματαθία κάτσε φρόνημα, μην τσαντίζεσαι από τώρα και γράφεις, να βάζεις το χριστουγεννιάτικο αντί σταυρούς και τα άστρα και τα πάντα, να βάζεις τα κεριά των Ιουδαίων. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί, έχω το δικό τους το πιστεύω. Δεν έχω καμιά αντίρρηση για το πιστεύω τους ή για τους βουδιστές ή για τους μουσουλμάνους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί, εμείς είμαστε χριστιανοί. Εμείς έχουμε το Πάσχα μας, έχουμε τα Χριστούγεννά μας, έχουμε τους Αγίους μας και με αυτούς γεννηθήκαμε, με αυτούς μεγαλώσαμε και με αυτούς θα πεθάνουμε. Δεν πάμε να μας αλλάξουν την πίστη μας γιατί αυτοί πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν υπάρχει και ότι πρέπει να τον διαλύσουμε ή ο Ματαθίας που βγήκε στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή που είχε τη Θεία Λειτουργία εδώ στον αέρα και την βάζει στο Facebook και να γράφει από κάτω ο Χριστός σας είναι Εβραίος και τι πιστεύετε και ότι οι καθολικοί ασπάζουν το Ισραήλ και εσείς οι Ορθόδοξοι δεν ασπάζετε το Ισραήλ. Είναι πράγματα Ματαθέα αυτά που λέει στο ακροατήριό μου. Γι' αυτό σε βρίζουν όλοι. Τέλος πάντων, για πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το σύστημα που σαμπουτάρονται τα Χριστούγεννα σε όλο τον πλανήτη. Πάμε στις τηλεοράσεις, βλέπουμε διαφημίσεις από το Walmart, από το Kmart, από το Tiger, από μεγάλες εταιρείες, από αυτοκινητικές εταιρείες. Μα όλοι οι Εβραίοι τα έχουν ρε παιδιά. Δεν ονόμασε στις διαφημίσεις τους κανένας Merry Christmas. Ονομάζουν όλοι τους Happy Holidays. Happy Holidays. Έχουν φαγωθεί για 10 χρόνια τώρα να μας μπουμπουνίνουν το κεφάλι τέτοια εποχή Happy Holidays. Στα μαγαζιά να βάζουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο της ώρας και αυτό, γιατί αν μπορούσαν να το πετάξουν και αυτό το πετάγανε, και από κάτω οι πινακές λένε Happy Holidays, Happy Holidays. Εγώ δεν το παραδέχομαι. Προτείνω στους φίλους, όταν πηγαίνετε σε μαγαζιά και είστε χριστιανοί, να πιάνετε το manager, όχι αυτόν που δουλεύει, το manager, που είναι ο manager, ή να γράψετε ένα email στις εταιρείες αυτές και θα τους πείτε, εμείς ερχόμεθα Χριστούγεννα να ψωνίσουμε και δεν μας αγνοείτε. What is the Merry Christmas? Γιατί δεν βάζετε Merry Christmas και βάζετε Happy Holidays? Δεν πάμε στη θάλασσα, στο κρύο ρεμπίτσι για μπάνιο. Έχουμε Χριστούγεννα, πάμε στις εκκλησίες μας. Ακόμα και σε εκκλησίες χριστιανικές έχουν βάλει αυτοί οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές στο χεράκι τους μέσα και στα σχολεία να βγάλουν το Merry Christmas. Στα αγγλικά εννοώντας Merry Christmas, στα ελληνικά καλά Χριστούγεννα ή τα λοιπά. Θα ήθελα πρώτα πάω με τον Γιάννη να περάσω σε ένα βίντεο να δείτε και ξέρω μερικοί από εσάς θα τρελαθείτε λιγάκι. Δεν πειράζει, θα σας περάσει όμως.
εάν είστε Έλληνο-Αμερικανός ή Έλληνες στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν πιστεύετε στον χριστιανισμό, δεν έχω καμία αντίρρηση, αγαπητοί φίλοι, απέναντί σας. Θα πάμε το βραδάκι να πούμε καφεδάκι, no problem. Δεν με ενδιαφέρει το τι πιστεύετε. Αλλά θα πρέπει όμως αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τα δικά μας τα παιδιά να μην είναι χριστιανοί, να σταματήσουν να τορπιλίζουν το χριστιανισμό στον πλανήτη επάνω. Με τον τρόπο τους και με τους ανήθικους νόμους τους οποίους προσπαθούν να βάλουν μέσα στα σχολεία μας, στις εκκλησίες μας, στις κοινότητές μας, στις οργανώσεις μας, οτιδήποτε δηλαδή. Είμαστε χριστιανοί και είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε τα Χριστούγεννα και είμαστε υπερήφανοι. Και θα ήθελα και οι ιερείς σε κάθε εκκλησία να το τονίζουν αυτό το πράγμα, όπως κάνανε οι καλόγυροι και οι παλιού οι παπάδες, οι παππούδες κτλ. Που βγαίνανε τα Χριστούγεννα και μιλάγανε την αλήθεια στον κόσμο. Λέγανε την αλήθεια στον κόσμο. Για το Πάσχα λέγανε την αλήθεια στον κόσμο, για την Ορθοδοξία μας και για τον χριστιανισμό. Και να μην φοβούνται, μα ξέρεις, έχουμε και έναν Εβραίο εδώ, έχουμε και ένα Μουσουλμάνο μέσα στην εκκλησία μας και έχουμε και μία κότα και έναν κόκορα, που λέει ο λόγος. Δεν μπορείς να θυσιάζεις ολόκληρο το εκκλησίασμά σου, αγαπητέ φίλε, για έναν ο οποίος ήρθε σαν επισκέπτης μέσα στην εκκλησία σου. Έχεις 1000 άτομα ορθόδοξους και έναν ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος και προσπαθείς να αντιστρέψεις τον χριστιανισμό για να κάνουμε το χατήρι σε ένα χαζό ο οποίος είναι βαλτός και έχει έρθει στην δικιά μας την εκκλησία για να διαλύσει την ορθοδοξία μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Donald Trump, αυτή τη στιγμή ομιλάει. Να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει για τα Χριστούγεννα. Και δεν ξέρω αν είστε δημοκράτες ή ρεπουμπλικανοί ή οτιδήποτε άλλοι είσαστε, εάν συμφωνείτε μαζί τους σε αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρος ότι οι liberals δεν θα συμφωνήσουν μαζί για το θέμα των Χριστουγέννων, διότι έχετε ένα ψύχος εναντίον του, γιατί έγινε πρόεδρος. Σταματήστε να πιστεύετε αυτά τα πράγματα, γιατί έγινε και δεν έγινε. Τον ψήφισε ο αμερικανικός λαός. Αυτό το εκλογικό σύστημα το οποίο έχουμε βγήκε με γεια του και χαρά του. Αλλά θα πρέπει να σπαζόμεθα όμως και για τη δική μας θρησκεία, το πώς θα πρέπει να κάνουμε celebrate τα Χριστούγεννα και να επανέλθουν τα Χριστούγεννα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπως παλιά. Να έχει κάποια ανάμνηση στο παιδάκι με τον Άι Βασίλη, με τα δώρα του, τα Χριστουγεννιάτικα δώρα. Όχι σιγά σιγά να προσπαθούμε να εξαντλούμε και να σβήνουμε τα Χριστούγεννα από την Αμερική. Θα έρχεται μια μέρα το Χριστούγεννα και θα λέμε, μα τι ήταν Χριστούγεννα, θα λένε τα παιδάκια, τι ήταν τα Χριστούγεννα. Θα ρωτάνε τώρα τον πατέρα του τι ήταν τα Χριστούγεννα. Χωρίς να ξέρει το παιδί τι ήταν τα Χριστούγεννα. Διότι είναι βαλτί, σας λέω, από τους παγκοσμιοποιητές να σβήσουν εξ ολοκλήρου το χριστιανισμό από τον πλανήτη Γη και τα Χριστούγεννα. Ας ακούσουμε τον Donald Trump. The word Christmas. I love Christmas. I love Christmas. You go to stores now, you don't see the word Christmas. It says Happy Holidays all over. I say, where's Christmas? I tell my wife, don't go to those stores. I want to see Christmas. No, I want to see Christmas. Other people can have their holidays. No, but Christmas is Christmas. I want to see Merry Christmas. Remember the expression Merry Christmas? You don't see it anymore. You're going to see it if I get elected. I can tell you right now. I can tell you right now. Πολύ γρήγορο το μήνυμά του. Μ' άρεσε. Είμαι μαζί του, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το θέμα είμαι πάρα πολύ μαζί του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Διότι αυτό που είπε ο πρόεδρος μας σήμερα, το λέω για 10 χρόνια τώρα. Εγώ κάθε χρόνο αυτή την εποχή είσαι στο κανάλι 48 και στις εκπομπές της Φωνής των Ελλήνων και στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Πολλοί από εσάς θα θυμόσαστε δηλαδή, που πάντα έβαζα και τα έλεγα συνεχώς. Αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, το μυαλό μου διάβασε, where is my Christmas? I want my Christmas. Why don't I have no more Christmas no more? What the hell is that Merry Christmas? I mean, what the hell is Happy Holidays? Happy Holidays? No, it's not Happy Holidays. It's a Merry Christmas. It's Merry Christmas and Merry Christmas to all of you. Πάμε τώρα με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη από την Καλιφόρνια, τον Γιάννη,
Γιάννη, καλησπέρα. Δεν καλησπέρα, ξέρω τώρα σε έκανα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακροατάς. Δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά συμφωνείς μαζί με αυτό που είπα για τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, μια φορά εγώ έτσι αισθάνομαι. Και δεν είναι γιατί είναι ο Τραμπ και το πει ο Τραμπ. Αντιθέτως, ο Τραμπ είπε αυτά που εγώ έλεγα εδώ και 10 χρόνια πίσω, αν θυμάσαι. Και πέρυσι το είχαμε πει πάλι για τα Χριστούγεννα. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, λόγω ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε μακροχρόνιες χριστιανικές παραδόσεις, έτσι δεν είναι? Από τη μέρα που δημιουργήθηκε το κράτος αυτό, τα Χριστούγεννα είναι ο Αμερικάνικος λαός. Αλλά όσον αφορά στους θεμελιωτάς πατέρας αυτής της χώρας, αυτό είναι άλλο υπόθεση. Διότι οι περισσότεροι εξ αυτών, ναι μεν χριστιανοί ήσαν, από την άλλη όμως ήταν όλοι μοιημένοι στη Μασονία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά το ζήτημα εδώ όμως είναι τι θα κάνει ο κύριος Donald Trump, ας πούμε, για την αναζωπήρωση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος σε αυτή τη χώρα, ιδιαίτερα κατά αυτές τις μέρες ας πούμε που ζούμε όλοι εμείς οι συντηρητικοί, ας πούμε, χριστιανοί, και που θέλουμε να δούμε μια ύπαρτη αλλαγή σε αυτή τη χώρα σε όλους τους τομείς. Θα κάνει κάτι γι' αυτό? Εγώ να σου πω, Γιάννη, στο θέμα των Χριστουγέννων θα παρακαλούσα και να κάνω μια έκκληση στο ευρύ κοινό. Όταν πάνε στο βιβλιοπωλείο ή στη μαρκέτα ή στα μαγαζιά ή στα βιβλιοπωλεία που πουλάνε χριστουγεννιάτικες κάρτες, οτιδήποτε λέει Merry Christmas να τα αγοράζουν, οτιδήποτε λέει Happy Holidays για να στείλεις ένα φίλο σε ένα συγγενικό πρόσωπο και λέει Happy Holidays, δεν θα τα αγοράσεις. Εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει από τον πρόεδρο μας, πρέπει να δείξουμε σε αυτούς που βγάζουν τους καταστηματάρχες τις κάρτες αυτές, οι οποίοι έχουν πονηρό, εκ του πονηρού που λέει και το Ευαγγέλιο μας, εκ του πονηρού, ναι, να διαλύσουμε την Ορθοδοξία, να διαλύσουμε τον χριστιανισμό, να μην αγοράζουν αυτές τις σατανικές κάρτες. Γιατί εμένα αυτές οι κάρτες είναι σατανικές. Γρουσουζιά, ναι, σας φέρνει στο σπίτι, στην οικογένειά σας, τα πάντα όταν παίρνετε τις κάρτες. Θα πάρετε ωραίες κάρτες, οι οποίοι έχουν το δετράκι, έχουν το Χριστό, έχουν την Παναγία, έχουν οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο και να λέει από κάτω καλά Χριστούγεννα ή Merry Christmas. Επίσης, αν βλέπετε διαφημίσεις στην τηλεόραση και είναι μια μεγάλη εταιρεία και λέει Happy Holidays, θα παίρνει τηλέφωνο και σε αυτήν την εταιρεία και θα σου λέει το εξής: δεν αγοράζω το προϊόντα, δεν σας προτιμούμε, γιατί συνεχώς πάτε να μας διαλύσει την εκκλησία μας τα Χριστούγεννα. Εμείς δεν έχουμε holidays, δεν γιορτάζουμε holidays. Το καλοκαίρι πάμε για holidays. Τι holidays κουβεντιάζει, επειδή παίρνουν off, δηλαδή όλοι μας λένε happy holidays. Δεν κατάλαβα. Ναι, ωραία τα είπες, αλλά πάντως, Άγγελε, κάθε φορά που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει το στόμα του κάνοντας, ας πούμε, μια εξαγγελία για το οτιδήποτε, αυτό έχει τη τάση, ας πούμε, να μετατρέπεται και, ας πούμε, σε ένα νόμο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, όπως έκανε ο Ομπάμα τελευταίως με τη δήλωση που έκανε πως από εδώ και πέρα οι ομοφιλόφιλοι θα έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται σε αυτή τη χώρα και ούτε καθεξής, λόγω του ότι έβγαλε μια απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα το Supreme Court, το ανώτερο δικαστήριο και ούτε καθεξής. Αυτό που λέει ο πρόεδρος στην Ηνωμένη Πολιτεία μετράει πάρα πολύ, αλλά όπως ξέρετε, γνωρίζετε εσείς πολύ καλά που είστε πάρα πολύ, ας πούμε, ενήμεροι ή ενημερωμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, αυτά που έκανε ή μάλλον αυτό που απεφάνθη το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν εντελώς παράνομο και αντισυνταγματικό, διότι υπάρχει διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό που θέλω να σας πω δηλαδή, είναι ότι με λίγα λόγια, ο πρόεδρος ανοίγει το στόμα του, okay, και μιλάει ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι μετράει πολύ. Δηλαδή, αν ο κύριος Τραμπ τώρα βγει στη δημοσιότητα και λέει ότι πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως αυτή τη χώρα, αποκατασταθεί πλήρως αυτή τη χώρα το πνεύμα του Χριστουγέννου, ξέρετε τι θα γίνει μετά? Θα γίνει χαμός, όπως γίνεται τώρα.
με τη δικά του εκλογή, με τη δική του ας πούμε εκλογική νίκη και ούτε καθεξής, όπου βλέπαμε όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, στους δρόμους. Ένα λεπτό Γιάννη. Θα γίνεται χαμός, δηλαδή εμείς έχουμε τη δύναμη, οι απλοί πολίτες ψηφοφόροι έχουμε τη δύναμη. Όπως είπα προηγουμένως, όταν πάτε στα μαγαζιά, στείλετε χριστουγεννιάτικες κάρτες, να αποφύγετε και να μην αγοράσετε και δωρεάν να σας δώσω την κάρτα, κάρτα η οποία λέει Happy Holidays. Θα παίρνετε κάρτα η οποία λέει Merry Christmas. Χριστουγεννιάτικη κάρτα. Εγώ πήγα κάπως το Σαββατοκύριακο, το τράβηξα το μάγκα στο Facebook και είδα και πάρα πολλούς μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν και παρακολουθήσανε τα light shows των Χριστουγέννων και ακούσαν τους χριστιανικούς ύμνους των Χριστουγέννων. Δεν τους ενόχλησε καθόλου, ήταν οι οικογένειες τους, με τα παιδιά τους ξέρεις. Με τα παιδάκια τους αρέσαν τα Χριστουγέννα, είχαν και τα δώρα τους κιόλας. Εντάξει, μία εξαίρεση σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να πω το εξής, πώς είναι δυνατόν να βγουν στους δρόμους και ποιοι βγαίνουν στους δρόμους και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά αυτά, τα οποία ούτε καν έχουν ψηφίσει στη ζωή τους, είναι κάτω από 17 χρονών. Νηπιαγωγοί παιδάκια, τα βγάζουν χιλιάδες παιδιά όπως τα είδαμε στην τηλεόραση, στους δρόμους, να μας πούνε ότι δεν τους αρέσει ο πρόεδρος τους. Γιατί δεν έγινε αυτό με τον Ομπάμα όταν βγήκε την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά? Γιατί δεν βγήκαν οι Ρεπουμπλικανοί να κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτή είναι η δημοκρατία. Είναι παραπλανημένη, Άγγελα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το σχολικό μας σύστημα, οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ, η πλειοψηφία είναι. Έχουν πρόβλημα στο μυαλό. Έχουν πρόβλημα λόγω του ότι τηρούνται σε αυτή τη χώρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλά θα ήθελα όμως να τους επιστήσω την προσοχή σε μερικές πρόσφατες αποκαλύψεις της ομάδας Wikileaks, της ομάδας Hacker Wikileaks, σχετικά με το πώς εκλέγεται ένας ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Στις 20 Οκτωβρίου φέτος μας διέρευσε για μια ακόμη φορά το Wikileaks μια απίστευτη αποκάλυψη για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, μιλάμε για παλιά email, όχι του State Department της Hillary, αλλά της προεκλογικής εκστρατής του Ομπάμα. Και σε ένα συγκεκριμένο email από αυτή την καινούρια κυκλοφορία email που μας παρήχε η ομάδα Wikileaks, παρατηρούμε μια συνομιλία μεταξύ του κυρίου John Podesta και της κυβέρνησης Bush. Και ξέρετε τι λένε μεταξύ τους? Μιλάμε για τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν τις τότε εκλογές. Ο Podesta μιλάει δηλαδή στα στελέχη της κυβέρνησης Bush λέγοντας τα εξής: εμείς χαιρόμαστε για το γεγονός που εσείς προετοιμάζετε αυτή τη στιγμή τη μετάβαση εξουσίας στον νέο εκλεγέντα πρόεδρο Ομπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο και θα σας πω γιατί. Πρώτον, οι εκλογές δεν είχαν λάβει καν ακόμη. Δεν είχαν γίνει ακόμη οι εκλογές. Μιλάμε για τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ναι. Πρώτον, ήταν ήδη σε προετοιμασία. Ναι, αλλά αυτό έχουμε αποδείξεις ότι έγινε. Το οικονομικό John Paulson τα είχαν όλοι ήδη προετοιμασμένα και δεν είχε εκλεγεί ακόμη ο Ομπάμα και αναφέρονταν σε αυτόν ως τον νέο εκλεγέντο πρόεδρο. Για ένα λεπτό όμως. Είναι αυτά τα πράγματα. Πρόσεξε όμως. Μήπως ένα λεπτό, μήπως λόγω του ότι εκείνη την κίνηση, αν θυμάσαι, εδώ και 8 χρόνια, δεν σου λέει για 4 χρόνια πίσω, γιατί είχε πέσει το popularity του Ομπάμα στην τελευταία του ψηφοφορία, αλλά στην πρώτη ψηφοφορία λόγω της της ανακατοσύνωσης που υπήρχε με τον Bush, με τον πόλεμο στο Ιράκ, με τα δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία χρεώθηκε η Αμερική, η οικονομία, ο ίδιος ο George Bush οδήγησε τον αμερικανικό λαό να ψηφίσουν τον Ομπάμα, και λόγω του ότι βλέπανε ότι υπήρχε μια άνοδος κατά 60% πάνω του Ομπάμα στο όλη την Αμερική, και αυτή είχε προετοιμασία και σου λέει αυτός θα βγει πρόεδρος, και μια εβδομάδα πρωτού, 2-3 εβδομάδες κάνει και την προετοιμασία με τα Gallows, με το ένα και το άλλο, βγάλε και βγαίνει ο Ομπάμα, ας πούμε, βγήκε πρόεδρος, θα βγει πρόεδρος.
Έτσι λέγανε, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά που είπανε μέσα σε αυτά τα ήταν λίγο, ας πούμε, προπετή. Ναι, διότι well, δεν είχαν γίνει, μιλάμε για τουλάχιστον τρεις εκλογές. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν εννοεί. Τρεις εβδομάδες πριν τις τότε εκλογές, yeah, αυτό, αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις για όλα αυτά, αλλά πάντως αυτά που σχόλιασε η ομάδα Hacker Wikileaks σχετικά με αυτό το θέμα ήταν τα εξής. Εκλογές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, αλλά κάτι που λέγεται η ενοποίηση της εξουσίας από πλευράς, δηλαδή δυνάστων σε αυτή τη χώρα και ούτε καθεξής. Well, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα το οποίο είδε ο αμερικανικός λαός με τις φετινές εκλογές, όλα τα κανάλια, εφημερίδες, εκτός από μένα δηλαδή, το γνωρίζεις πολύ καλά, λέγανε ότι θα βγει παψηφί και στο Electro Robots και στο Popular Robots η Hillary Clinton. Ναι. Και όταν γίνανε οι εκλογές, όλα τα Electro Robots τα πήρε ο Τραμπ. Και εκεί πάθανε την πλάκα της ζωής τους όλοι. Εκεί τρελαθήκαν όλοι. Άραγε, τα γκάλουπς που λέγανε θα βγει αυτή η γυναίκα δεν βγήκε. Βγήκε ο Τραμπ. Λοιπόν, δεν πιστεύω να υπήρχε νοθεία, ας πούμε, ότι ανάμεταξύ τους βγάζουμε αυτόν, ναι. Εφόσον, εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, γιατί τότε, αν υπήρχε κάποια συνεργασία να βγει ο Τραμπ και από τους δημοκρατικούς και από τους πάντες και συμφωνούσαν όλοι, γιατί βγαίνουν στο πεζοδρόμιο και φωνάζουν όλοι τους. Τα κανάλια ακόμα συνεχίζουν να χτυπάνε τον Τραμπ, τον νέο πρόεδρο, από όλες τις πλευρές. Οι εφημερίδες είναι πράγμα, στο από το New York Times, το οποίο ασηκώθηκε ο λαός στη Νέα Υόρκη και λέει, δεν ξαναπαίρνουμε την εφημερίδα σου. Yeah. We don't want to get it. Και αυτός αναγκάζει και το New York Times πρώτη σελίδα να ζητήσει συγγνώμη από τους Νεοορκέζους. Και αυτοί οι οποίοι είναι συνδρομητές στο New York Times και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Πέσαμε έξω. Συγγνώμη, κάναμε λάθος. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αλλά το γεγονός όμως ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή, πρέπει δηλαδή να μας ανησυχεί πάρα πολύ, λόγω του ότι νομίζω ότι αυτό το γεγονός το εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Ομπάμα, ο George Soros και ούτε καθεξής. Και δεν σταματάμε εδώ, διότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια ακόμα σε εξέλιξη της κυρίας Hillary Clinton προς την ανατροπή της νίκης του Τραμπ στις εκλογές. Και αυτό το θέμα ακόμα συνεχίζεται. Ναι. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως θα γίνει όμως η ολοκλήρωση, ας πούμε, της ψηφοφορίας του κολογίου των εκλεκτόρων στις 19 Δεκεμβρίου φέτος. Και σύμφωνα με έναν εκλεκτόρα της πολιτείας Michigan, ο οποίος βγήκε, εξέδωσε Γιάννη, εξήγησε για ένα λεπτό Γιάννη, τύπο, τελευταία. Γιάννη, συγγνώμη Γιάννη, ένα λεπτό. Συνέχισε για ένα λεπτό, θα σε βάλω full screen στον αέρα να πάω πίσω από το ίντερνετ τι έπαθε το Skype και όχι το Skype, το Facebook, και εσύ συνέχισε εξήγεια στον κόσμο, εντάξει, θα επανέλθω μαζί σου. Είσαι στον αέρα, full screen. Μίλα. Λοιπόν, ένας πάρα πολύ σημαντικός εκλεκτόρας του κολογίου των εκλεκτόρων της πολίτης Michigan έδωσε μια δήλωση στον τύπο της προάλλας, λέγοντας τα εξής, ότι από ό,τι φαίνεται έχω δεχθεί απειλές από την εκστρατεία της κυρίας Hillary Clinton. Αυτοί με πιέζουν να αλλάξουν την ψήφο μου από Τραμπ σε Hillary. Αλλιώς. Έτσι άφησε να εννοηθεί αυτός ο εκλεκτόρος, κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πάντως, όπως ξέρετε όλοι εσείς πολύ καλά, αυτή η διαδικασία της ψηφοφορίας για τον νέο πρόεδρο του κολογίου των εκλεκτόρων δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ακόμη. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια συνάντηση του ίδιου του εκλεκτόρου, συγγνώμη, του κολεγίου των εκλεκτόρων, που θα λάβει η χώρα στις 19 Δεκεμβρίου φέτος, και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με άλλες, ας πούμε, αναφορές, θα υπάρξει και άλλη μία το Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, παρόλα αυτά, υπάρχουν επίσης πάρα πολλές άλλες αποκαλύψεις της ομάδας Wikileaks, τις οποίες πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Διότι αυτά που πρόκειται να σας αποκαλύψω, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε, ρε παιδιά. Παραδείγματος χάρη,
Η Wikileaks πριν στις αρχές Νοεμβρίου φέτος μας αποκάλυψε για μια ακόμη μια φορά μια πάρα πολύ ανησυχητική, ας πούμε, αποκάλυψη σχετικά με τα παλιά email του State, συγγνώμη, με email της εκστρατείας της κυρίας Χίλαρη Κλίντον. Γιάννη, για να μην κουράζουμε το ακροατήριο, γιατί τόσο καιρό μιλάμε με αυτά τα emails, αυτά τώρα περάσανε, η εκλογή έγινε, έχουμε καινούριο πρόεδρο και τώρα έχουμε καινούριο cabinet της ιδέας κυβέρνησης που θα αναλάβει τον Ιανουάριο. Το ξέρω, Άγγελε, αλλά αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εμείς σαν πολίτες πρέπει να κοιτάξουμε τα πάντα, διότι όταν εκλέγουμε σε πολίτες αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες της επιλογής μας. Εντάξει, και της εκλογής του τώρα πρόεδρου. Θα δούμε τώρα... Θα σας δώσω ένα, ας πούμε, συγκεκριμένο παράδειγμα πάνω σε αυτό. Όλοι λένε πως αυτή τη στιγμή ο George Soros είναι πίσω από τις διαδηλώσεις όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την νίκη του Τραμπ και ούτε καθεξής. Και λένε πως ο George Soros αυτή τη στιγμή προσπαθεί δηλαδή να χτυπήσει τον Τραμπ και να ανατρέψει την εκλογή του και ούτε καθεξής. Αυτό δεν γίνεται. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει. Αυτό. Ναι, αλλά εγώ όμως έγραψα πριν από 2-3 εβδομάδες το γεγονός πως η μεγαλύτερη, η κύρια επιλογή του κύριου Donald Trump για τον καινούριο Υπουργό Οικονομικών είναι ένας άνθρωπος ονόματι Steve Mnuchin. Steve Mnuchin είναι πρώην στέλεχος της περιβόητης τράπεζας Goldman Sachs, καθώς και ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του ίδιου του George Soros. Ακούτε, το ακούτε, του George Soros. Ο George Soros έχει δώσει λεφτά στο παρελθόν στον ίδιο του Donald Trump. Ο Τραμπ έχει πάρει λεφτά από τον Σόρος για την κτίση του μεγάλου Trump Tower στο Σικάγο. Αυτό έγινε το 2008 και ούτε καθεξής. Άρα βλέπουμε, παρατηρούμε έναν, ας πούμε, άμεσο σύνδεσμο μεταξύ Donald Trump και του κυρίου George Soros. Άμα, ας πούμε, βγάλει... Εντάξει, Γιάννη, κοίταξε. Συγκυβέρνησή του. Μέχρι να δούμε... Ναι, Γιάννη, άκουσα έναν αυτό. Εδώ τώρα... Εδώ τώρα βλέπουμε, εντάξει, ότι ο George Soros έχει βάλει τα παιδιά καλύφθηκε όλη την Αμερική να βγαίνουν στους δρόμους εναντίον του Τραμπ. Εάν ήταν συνεργάτες από την αρχή, δηλαδή που άρχισε το κυνηγητό εναντίον του, διότι δεν έχω ακούσει ένα καλό λόγο από αυτά τα κανάλια ή από αυτούς τους ανθρώπους, τα πάντα τους ενοχλούν, όλα ενοχλούνται. Ακόμα πήγε και ο αντιπρόεδρος στο Hollywood, στη Νέα Υόρκη, να πω στο Broadway Show, και το γιουχάρουν αυτοί οι οποίοι ήταν οι ηθοποιοί, που ήταν κακό αυτό που κάνανε. Είναι αντιπρόεδρος όταν, παιδιά. Δηλαδή, σε να πάει ο Ομπάμα τώρα, ας πούμε, να βγει πρόεδρος εδώ και 8 χρόνια και να πάει στο πρώτο γουέ και να σηκωθούν εκεί πέρα οι ηθοποιοί και του λένε, αντί φύγει από εδώ πέρα, αλήτη, και να τον ευρίζουν. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα μέσα σε τέτοια, μέσα σε τέτοια σαλόνια να συμβαίνουν? Άραγε, υπάρχει ακόμα και θα συνεχιστεί για 4 χρόνια να τροπιλίζεται ο Donald Trump. Δεν έχει σημασία πόσα καλά θα κάνει στην Αμερική, θα κάνει πολλά καλά στην Αμερική. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ομάδα, οι οποίοι είναι εξτρεμιστές, αριστεροί, σαν τον George Soros και κουκουμούνια, θα συνεχίζουν να τροπιλίζουν. Με το να πληρώνουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για 4 χρόνια. Αλλά δεν βγάζει το γεγονός πως η κύρια επιλογή του Τραμπ για τον νέο Υπουργό Οικονομικών μπορεί είναι να έχει. Ναι, κοίταξε αυτό. Είναι εναντίον του George Soros. Πότε ήταν αυτός? Μπορεί να έχουν τσακωθεί. Συνεργάτης του George Soros. Είναι σήμερα, τώρα... είναι συνεργάτης σήμερα. Εμείς παρατηρούμε, δηλαδή. Είναι, Γιάννη, είναι συνεργάτης σήμερα. Είναι συνεργάτης. Κοίταξε αυτά, άμα δεν έχουμε αποδείξεις. Και αν είναι συνεργάτης σήμερα αυτός... Έχουν γραφτεί αρκετά για αυτό το πράγμα. Για να πού είναι, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει να γράφει, αλλά οι αποδείξεις υπάρχουν. Ο Steve Mnuchin ήδη στην εξαρτία του Τραμπ από το Μάρτιο φέτος. Αυτά έχουν βγει, αυτά έχουν βγει στο WikiLeaks. Αυτά είναι παντού, Άγγελε. Αυτά έχουν δημοσιευθεί ήδη. Το WikiLeaks έχουν βγει. Πολλά γνωστά site ειδήσεων και ούτε καθήξεις ότι Steve Mnuchin, τον Steve Mnuchin, τον υποδέχτηκαν στην εξαρτή του Τραμπ ήδη από το Μάρτιο φέτος. Κοίταξε, έχουν, Γιάννη, άκουσαμε κάτι. Έχουν βγει τόσο πολλά πράγματα, ναι, για τον Donald Trump, τον αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Τόσα πράγματα έχουν βγει ότι είναι με τους κουκλάνς, είναι με τους τάδε,
Τρελά πράγματα ακούς. Ακούς πάρα πολλά τρελά πράγματα. Και τώρα με το Facebook και με το YouTube και αυτά, ο καθένας σχεδιάζει, συγγνώμη, προωθούν και ενθαρρύνουν το πληθυσμό της Αμερικής να κάνει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή, βγάλε μια φωτογραφία του Τραμπ με ένα σπασμένο κεφάλι με αίματα. Πάμε να το σκοτώσουμε, λέει. Πράγματα... Αυτά είναι άλλα, Άγγελα. Κοίταξε, αυτά τα οποία κάνουν οι αντίπαλοι του. Άρα δεν είναι μαζί. Δεν Άγγελε, είναι μαζί. Εγώ μιλάω για σωστή δημοσιογραφία, όπως ναι, θα έπρεπε. Σωστή δημοσιογραφία και σωστή δημοσιογραφία το εξής, ότι και ο Τραμπ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηριχτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Το γνωρίζουμε αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Αλλά δεν εννοεί όμως. Δεν εννοεί όμως ότι είναι σήμερα. Κάτι είδε. Άγγελε, το οποίο δεν το άρεσε. Ένας άνθρωπος δεν κόβει τις κακές του συνήθειες εν μία νυχτή. Αυτό δεν γίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, δεν σταματάμε εδώ. Διότι ο κύριος, αυτός ο κύριος το οποίο ανέφερα, δεν είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να μας δηλαδή ανησυχούν για το Τραμπ. Ο Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του κατακεράβνωνε τις πολιτικές του κυρίου Jamie Dimon, του επικεφαλής της Ομοσπονδικής Τραπέζης των Ηνωμένων Πολιτειών της Νέας Υόρκης. Okay? Αλλά τις προάλλες τι έκανε ο Τραμπ, έστειλε, απειλήθηκε έκκληση προς τον κύριο Jamie Dimon, λέγοντάς σου, κύριε Jamie Dimon, θα θέλαμε πάρα πολύ εσείς, αν δεν ας πούμε αποφασίσει ο κύριος Μνούκεν να γίνει ο υπουργός οικονομικών, να γίνετε εσείς, να γίνετε εσείς. Και αυτό τον άνθρωπο, μπορεί να έχει πείρα αυτός, να τονίσω, τον επέπλητε, τον κατακεράβνωνε ο Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του. Μα ένα άλλο ακόμα, ένα άλλο ακόμα, μην ξεχνάς, με τον Ρόμι, ο οποίος είχαν βγάλει τα μάτια τους προεκλογικά. Και σήμερα τον κάλεσε, την πρασίνη εβδομάδα τον κάλεσε στο γραφείο του να μιλήσουν και να συνοηθούν. Κλειστήκαν σε ένα δωμάτιο. Τώρα τι κάνανε μέσα στο δωμάτιο δεν ξέρω. Μπουνιές παίξανε. Συγγνώμες όλος με τον άλλον, κλάματα βάλουν, αγκαλιαστήκανε και είπα ας τα ξεχάσω τα παλιά, πάμε για μια μεγάλη Αμερική. Και ο Ράμνι μπήκε έξω με χαμόγελο και τα πάντα, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάμε για μια μεγάλη Αμερική. Μιλάμε για τεράστιες αντιφάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων σε αυτή την, δηλαδή σε όλες, ας πούμε, σε όλα έχει πει ο Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας σε σχέση με όλα όσα κάνει τώρα. Τώρα, τι θα κάνει τώρα με τους Κλίντεν? Τι είπε στην συνέντευξη 60 Minutes την περασμένη Κυριακή? Είπε ταξί σχετικά με την εγκληματία Χίλερη και τον άνδρα της, τον Μπιλ. Αυτοί είναι φίλοι μου, δεν θέλω να τους πληγώσω, ρε παιδιά, είναι καλοί άνθρωποι και ούτε καθεξής. Είναι καλοί άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς τους ανθρώπους, τους κατακεράβνωνε ο Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του. Τους επέπλητε, τους εξέθετε τα εγκλήματα και ούτε καθεξής. Και τώρα έρχεται, αφού δηλαδή εξελέγει ο νέος πρόεδρος Αμερικής, να μας πει τέτοια πράγματα για τους Κλίντεν, οι οποίοι ξέρουμε όλοι εμείς πολύ καλά ότι είναι σατανάδες, πεδαρεστές και ούτε καθεξής. Αυτά τα μάθαμε, Άγγελε, από τις διάρκειες. Γιατί, Γιάννη, προτού λες τίποτα, εγώ θα έλεγα το εξής. Είσαι έξυπνος. Πρόσεξε. Είσαι πολύ έξυπνος. Τα πιάνεις, πολύ διαβασμένος. Τα μελετάς κάθε μέρα και δεν σου λέω ότι έχεις άδικο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά γιατί δεν περιμένουμε μετά τις 19 Ιανουαρίου, που 19 Ιανουαρίου αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Μην ξεχνάς ένα πράγμα, όπου με το electoral votes, αν αυτός αρχίσει να κάνει ανταρσία, ο Τραμπ δηλαδή, και να λέει θα την κλείσω στη φυλακή την τάδε, τον τάδε, τους άντες, τον πρόεδρο, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος έτσι και τα πάντα. Τι πρόκειται να γίνει? Να τον ανακαλέσουν για πρόεδρο και να έρθουν ηλεκτρομότερος και να πούνε κάναμε λάθος, έχουμε άλλα αποτελέσματα και να βγάλουν κάποιον άλλον. Λοιπόν, φοβάμαι, Άγγλε, ότι όλα μήπως με το δικό μου το μυαλό που παρακολουθώ τις πολιτικές εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως ο Τραμπ, όχι μήπως, ο Τραμπ είναι πάρα πολύ, πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Και βγήκε στο 60 λεπτά να κάνει το χριστιανό, νόμο δεν αντιδικάσουμε, αλλά δεν ξέρεις όταν θα αναλάβει επίσημα την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μπει στο Λευκό Νίκο, τι θα συνεχιστεί μετά από εκεί για όλους αυτούς οι οποίοι καταχράστηκαν το δημόσιο. Για όλους αυτούς που έκλεψαν, για όλους αυτούς οι οποίοι
ζούσαν εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, εις βάρος του αμερικανικού λαού. Εδώ δεν τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, ας περιμένουμε στις 19 του μηνός Ιανουαρίου να δούμε τι θα γίνει. Σωστά. Εγώ τα είπες σχετικά, θα... σχετικά, δηλαδή γενικά σχετικά με όλους εγκληματίες που έχουν δηλαδή ρημάξει αυτή τη χώρα στο τραπεζικό κλάδο και το καθεξής. Αλλά το πρόβλημα με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή, Άγγελε, είναι το γεγονός πως καθ' όλη τη διάρκεια της εξαρτήριας τους το ξέρω αυτό κατά των μεγάλων τραπεζιτών επιχειρηματιών εναντίον και τώρα είναι, αλλά... και τώρα τους είναι και τους έχει, κοίταξε, πάρα να λάβεις τώρα ένα καράβι της εξαρτήριας του, μερικοί από αυτούς, Άγγελε, πρόσεξε, αυτό είναι γεγονός, ήταν και οι ίδιοι δωρητές της εκστρατείας του. Ναι. Αυτό είναι και γεγονός. Τώρα, για το τι θα κάνει ακριβώς μόλις αναλάβει τα καθήκοντα ως πρόεδρος, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, αλλά ας περιμένουμε. Για να πάμε και στα τηλέφωνα τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλές γραμμές και περιμένουν και ώρα είναι 6 και 8 λεπτά. Πριν πάμε στα τηλέφωνα, να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες ότι οι μπαλκόνια έχουν κάνει sold out στη μεγάλη μας κουραζιέρα 21 Ιανουαρίου. Έχω αρκετές καμπινούλες ακόμα εσωτερικές και μερικά παράθυρα. Όποιος ενδιαφέρεται για την κουραζιέρα που θα έχουν τον Αντριάτο από την Ελλάδα, μεγάλο τραγουδιστή, τον Greek Islanders, live ζωντανή μουσική στο καράβι, 9 μέρες κουραζιέρα, θα περάσουμε τόσο ωραία και φανταστικά που δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί φίλοι. Πάρε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812. Έχω μερικές καμπίνες, κλείστε την καμπίνα σας τώρα. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή, διότι όμως sold out το καράβι για την κουραζιέρα 21 Ιανουαρίου. Χαίρετε, είσαστε στον αέρα, μπείτε παρακαλώ. Χαίρετε. Μιαου, η γάτα, δεν πειράζει, άσε με κι αυτόν. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Ναι. Παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, λέγετε. Πάμε να δείτε τη γραμμή, παρακαλώ, λέγεται, παρακαλώ. Νιάου, νιάου, νιάου. Α, εσύ που είσαι τόσο καιρό, εξαφανίστηκες, κάθεσαι φρόνημα τώρα. Η γάτα έχει να βγει για αρκετό καιρό. Φαίνεται έπιασε το κρύο και γύρισε από τη ζούγκλα σε κανένα σπίτι. 727-725-5555 τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Άρχισε την εκπομπή μας σήμερα για τα Χριστούγεννα, για την παγκοσμιοποίηση, όπου ο Γιάννης δεν θα τα αγγίξει όπως βλέπω αυτό το θέμα, σχετικά γιατί θέλουν και στην Ελλάδα ακόμα και σε όλο τον κόσμο να διαλύσουν τους χριστιανούς. Μπορεί να μου πεις, αυτή η σπήρα, οι liberals οι λεγόμενοι, γιατί δεν θέλουν να είναι χριστιανοί, γιατί αλλάζουν την ταυτότητά τους, γιατί βάζουν στα σχολεία μέσα, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, έχουν την άκρη στον Πάπα στον αέρα που λέει ο λόγος στην Ιταλία. Γιατί αυτή η απιστία, ότι δεν υπάρχει Χριστός, αυτά είναι βλακίες που μας λέτε. Μικρά παιδάκια θα λένε αυτά. Γιατί αυτή η προπαγάνδα εκ μέρους των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Άγγελε, έχουμε κάποια γραμμή. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται. Λέγεται. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Έλα, γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, αγαπητέ φίλε κριτικέ. Ο Γιάννης βγαίνει να πούμε και μας τα μπερδεύει τα πράγματα λιγάκι. Όχι, δεν τα μπερδεύω, τα αποκαλύπτω. Κάνετε λάθος. Γιάννη, αυτά που αποκαλύπτεις δεν είναι σίγουρα από πού είναι... Δεν είναι σίγουρα αφού συνοδεύονται από απτές αποδείξεις. Τα έχω όλα δημοσιευμένα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τώρα, λόγω του ότι είμαι βασιλικός, δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα που λες. Εγώ μ' αρέσει η απλή αναλογική. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα... Η αναλογική συνοδεύεται από αποδείξεις και από την αναζήτηση περί της αλήθειας. Μα δεν μας τα αποδείχνεις γραμμένα, μας τα λες με τα λόγια και εγώ μπορώ να σου πω τώρα... Σας απέδειξα ότι υπάρχει μεγάλες αντιφάσεις εδώ από την εκστρατεία του Τραμπ και από τον ίδιο. Μ' άκου να σου πω, αυτά που λένε σήμερα από την Ελλάδα, αυτή με τα γατήσια μάτια και η χοντρούλα, βγήκε σήμερα η ανταποκρίτη από το ΕΡΤ και λέει ότι τον υπουργό που θα βάλει αυτό το στρατηγό της Εθνικής Αμήνης, ο Τραμπ, είναι ένας δολοφόνος ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι του αρέσει να βλέπει κόσμο να σκοτώνεται. Κατάλαβες? Και τον έκανε κόκκινο, τον λένε και Mad Dog,
Πού τα βρίσκουν αυτά τα νέα από την Ελλάδα, τις πληροφορίες, αυτές τις ακομάρες. Δηλαδή, όλο εξετάσεις είναι αυτή. Μην κάνετε σύγκριση με αυτούς τους καραγκιόζιδες. Εγώ δεν μιλάω για καραγκιόζιλικια πράγματα. Τώρα, πρέπει να πιστέψουμε αυτή που είπε ότι ο στρατηγός του αρέσει να βλέπει, λέει, να βλέπω, λέει, να σκοτώνεται. Μ' αρέσει, λέει, να βλέπω να σκοτώνεται. Τι ήταν να μεταδίνουν από τα νέα της Ελλάδος. Αλλά τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος αντίπαλός σου να σε αντικρίσει, να πούμε, και να σε σπρώξει προς την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι αυτός ο ικανός να το κάνω, αλλά θέλω να προκαλέσω τον κύριο Τορπίλα, ο οποίος σου πάει πολύ κόντρα, αν του έχει τελειώσει η κατάθλιψη λόγω το ότι έχασε η κυρία Κλίντον, να βγει στον αέρα τώρα ο κύριος Τορπίλας να σε αντιμετωπίσει. Εγώ δεν έχω την ικανότητα του Τορπίλα. Αυτό ήθελα να πω, προκαλώ τον Τορπίλα να βγει right now. Το πιο πράγμα, για το γεγονός πως εγώ χρησιμοποιώ το μυαλό μου, το γεγονός πως ερευνάω τα πάντα. Τι το μεμπτώ σε όλα αυτά, ναι, το γεγονός πως όλα αυτές τις αποκαλύψεις για το θα έρχονται μία μετά από την άλλη. Κάτι τα οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Γιάννη, δεν σε κατηγορώ γι' αυτό, αλλά δεν μας δίνεις γραπτές αποδείξεις. Έχω όλα. Αν μεταβείτε τώρα στην Google και πληκτρολογήσετε Steve Mnuchin, Donald Trump, George Soros, θα τα βρείτε όλα. Θα τα βρείτε όλα. Εσείς που είσαστε, εγώ ερευνάω αυτά τα πράγματα εδώ και εντάξει ένα ολόκληρο χρόνο σχετικά με τον Τραμπ. Διότι είναι η δουλειά μου ως δημοσιογράφος και ούτε καθεξής. Δεν βγαίνω στον αέρα να σας δω εδώ, λέω. Ναι, αλλά Γιάννη, ξέρεις κάτι, ακόμα δεν άρχισε. Ακόμα δεν άρχισε να λάβει την Προεδρία. Ναι, ναι. Και άμα εσύ παραδοσιακά αρχίσεις να λες για αυτά, σκέψου οι άλλοι τι έχουν να πούνε. Δηλαδή θα πάρεις τόσα χρόνια και θα τρώγονται. Τώρα με το μέρος του Τραμπ είσαι με την Κίνδο. Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα, αλλά έτσι είναι η δουλειά ενός σωστού δημοσιογράφου, τελεία και παύλα. Αλλά σήμερα ο Τραμπ έχει μαζέψει όλους τους δημοσιογράφους CNN, ABC, Headline News, Λίστα, και τους έχει βάλει όλους στη σειρά να τους χαστουκίσει. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Περιμένετε τώρα. Εμείς στηριζόμαστε, έχουμε στηριχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό στις αποκαλύψεις της WikiLeaks σχετικά με τα εγκλήματα της Clinton. Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις αποκαλύψεις καθόλου. Είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτές, καθόλου τη διάρκεια της εκστρατείας σου για να πει στον κόσμο πως πόσο εγκληματίας είναι η Clinton και ούτε καθεξής. Α, τώρα ξαφνικά έχει μαλακώσει. Δεν έχουμε δει κανένα έγκλημα να κάνει. Μπορεί να τη λένε εγκληματίας, αλλά δεν έχουμε δει η Clinton να έχει κάνει κανένα έγκλημα. Εδώ είναι τώρα το δεύτερο θέμα. Εσύ έχεις δει, περίμενε, εσύ έχεις δει η Clinton να έχει κάνει έγκλημα? Εγώ είπα πως ο Τραμπ έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές, είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της εξαρτήσεις για τα εγκλήματα της Κλίν, όπως τις τα μάθαμε απευθείας από τις διαρροές. Ο Τραμπ πήγε να πει στο λαό να ψηφίζουν αυτόν και όχι την Κλίντον. Γι' αυτό ήθελε, έλεγε ό,τι ήθελε. Το ίδιο έλεγε να πούμε και η Κλίντον εναντίον του Τραμπ για γυναικάς, αλλά ποτέ δεν είχε, βγήκε να πει και ο άντρας με το ίδιο είναι. Ναι, εντάξει, δεν μιλάει αυτά. Εγώ προσπαθώ να σας τονίσω το γεγονός πως μιας και μιλάμε για τον Τραμπ και για την εξαρτησία του και για τις αποκαλύψεις του Wikileaks, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Προσέξτε. Μιλάει για τον Τραμπ, Γιάννη, χωρίς να ξέρεις ο Τραμπ τι θα κάνει. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Εγώ μιλάω για φόβερες αποκαλύψεις τις οποίες δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Γιατί όμως, Γιάννη, δεν περιμένεις. Γιάννη, όπως είπα προηγουμένως. Ένα λεπτό. Εγώ λέω το εξής, ότι πήγες ας πούμε σε μια μαρκέτα ή εκεί που πουλάνε τα άλογα, έχει καμιά κατσοπινταριά άλογα, τα άλογα, μην πάμε στα σόβρακα, στα άλογα, και βρήκες ένα ωραίο άλογο το οποίο τσινάει, ψηδάει, τρέχει πιο γρήγορα και λέμε αυτό το άλογο τι το έχουν κάνει και εσύ υποψιάζεσαι και λες εσύ θα το αγοράσω. Και έρχεται ο φίλος σου και σου λέει, Γιάννη, ξέρεις κάτι, αυτό το άλογο του κάνουν ενέσεις. Του δίνουν ναρκωτικά για να είναι πιο δυναμικό. Ή του βάζουν νεύτη που είναι ο λόγος και τρέχει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και λέμε το εξής, το αγόρασες το άλογο, το πλήρωσες όμως το άλογο. Τι κάνεις? Περίμενε να το πάρεις στο σπίτι σου, να το κρατήσεις κανένα μήνα, να δεις πραγματικά το άλογο είναι ζωηρό έτσι, ή ήταν άλογο, ας πούμε, ψόφιο που λέει ο λόγος.
Εσύ είναι το Τραμπ. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Τραμπ 19 Ιανουαρίου που είναι η ορκομοσία του να δημιουργήσει το Καμπανέσιον, να δούμε ποιος θα βάλει μέσα για να λάβει, να δούμε και την πολιτική που θα χαράξει. Ωραία. Στη χώρα αυτή, διότι εγώ πιστεύω ότι τους ανθρώπους που τους φέρνει κοντά του, παρόλο που ήταν στο αντίπαλο πεδίο μάχης, δεν θα πάνε να κάνουν αυτά που κάνανε εκεί, όπως ο άλλος με τον Τζορτζ Σόρας, όπως ο Ρόμνι, όπως ένας κι άλλος. Τους φέρνει μαζί του. Αλλά σήμερα, ότι ο Τραμπ είναι δυναμικός και θέλει να αποδείξει στον αμερικανικό λαό ότι το πραγματικά το αμερικανικό όνειρο επιστρέφει στους Αμερικανούς και η Αμερική επιστρέφει στα χέρια των Αμερικανών, θα το πράξει. Ναι. Έτσι όλοι εμείς ξέρουμε όμως ότι το παρόν ενός ανθρώπου κρίνεται από το παρελθόν του. Ποιο παρελθόν? Αυτό, τι παρελθόν? Είναι, αυτό πάει, συμπαντίζει, φίλε μου. Τι παρελθόν έχει, τι πάει, κοίταξε, αυτοί οι ανθρώποι, κοίταξε. Αυτό συμπαντίζει με την κοινή λογική. Αυτή την αρχή την εφαρμόζουν όλοι. Ακόμα και οι πολιτικοί, οι δικηγόροι και ούτε καθεξής. Ακόμα και οι γιατροί. Όταν οι γιατροί θέλουν να εξετάσουν έναν ασθενή, κοιτάει το ιστορικό του και ούτε καθεξής. Τώρα, δεν μου λες, Γιάννη, σωστά τα λέτε ότι δεν μπορούμε, Γιάννη, να βγάζουμε, ας πούμε, γρήγορα συμπεράσματα. Περίμενε. Συμφωνώ, περίμενε, αλλά Γιάννη. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε και το παρελθόν αυτού του ανθρώπου. Αυτό σας λέω. Αυτή η εκπομπή, Γιάννη, ηχογραφείται. Αυτή η εκπομπή, αυτή τη στιγμή, Γιάννη, ηχογραφείται. Ναι. Και μετά από μερικούς μήνες θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Περίμενε. Θυμάστε τι είχε πει ο Μπούς όταν ήταν νεαρός στο κολέγιο και σε αυτά στα πανεπιστήμια που πήγαινε? Λέει, ήμουν αθλητικό παιδί, έκανα drag, έκανα το άλλο, τώρα είμαι αλλαγμένος. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να κρίνουμε τότε στον George Bush W ότι ήταν πρεζάκια στα παλιά του και ένα κι άλλο. Ήταν πρόεδρος ο οποίος μπορούσε να κάνει και πολέμους που δεν μπορούσε κανένας να το σταματήσει. Εγώ τότε μπορέσαμε λοιπόν να κάναμε, ας πούμε, τεράστια, ας πούμε, μεγάλη επίκριση, κριτική σε αυτόν τον άνθρωπο, λόγω του ότι προέρχεται από μια εγκληματική οικογένεια, η οικογένεια Bosch. Ο δικός σου πατέρας έκανε πολλά εγκλήματα και δεν έκανε. Εγώ πήγαινε να βγει ο Τορπίλας. Θα σε αναλάβει ο Τορπίλας, θα σου αλλάξει τα φώτα, να βάλει μια ώρα. Φαίνεται λίγο περίεργο το γεγονός πως κανείς, ας πούμε, κανένα, ας πούμε, σοβαρό συντηρητικό site ή και κανάλι δεν ασχολείται καθόλου με το μακροχρόνιο παρελθόν του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με την ίδια την εβραϊκή μαφία σε αυτή τη χώρα. Ο μέντορας του ήταν ο κύριος Ρόι Καν. Ο Ρόι Καν ήταν ο πρώην επικεφαλής της εβραϊκής μαφίας εδώ στην Αμερική. Δεν μου λες, γιατί αν ήταν όλα αυτά που λες τόσο πολλά. Ένα αυτό, Γιάννη. Αυτά που μας λες τώρα είναι καινούργια. Και δεν τα λέγεις εδώ και 2-3 μήνες. Είναι παλιά θέματα. Γιατί τα λέγεις εδώ και 3 μήνες που είχα στον αέρα και μου πεις, μην το ψηφίσει κανένα στον Τραμπ. Γι' αυτό και αυτό είναι. Τώρα όχι, που το ψηφίσαμε δηλαδή. Λέω, εγώ δεν λέω σε κανέναν πώς να ψηφίσει. Ναι, αλλά γιατί τώρα να τα λέμε. Τώρα είναι too late. Είναι too late. Πράγματα. Ναι, αποκάλυψε κάποια πράγματα ή πρέπει να πει πρωτού την εκλογή του. Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Τα είπα πως έχει μακροχρόνιες σχέσεις και με την οικογένεια Rothschild. Την περιβόητη τραπεζική οικογένεια που μας έχει δηλαδή στύψει όλους. Σε όλους τους τομείς. Για να δούμε. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι. Λέγεται. Σου είδε φρόνημα, μιλά σωστά για να μπαίνει στον αέρα. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι. Άγγελε, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα από τον Καναδά. Ναι, Γιάννη μου, καλά τα λες, παιδί μου, αλλά τρέχεις πολύ. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ? Δεν βιάζομαι. Βιάζεσαι. Αποκαλύπτω μερικά πράγματα. Αν κοιτάξεις το πρόσωπό στον καθρέφτη τώρα, έχεις αγρέψει, είσαι και αξίριστος. Εντάξει, αλλά δεν είναι σωστά. Γιατί δεν έβγεις να τα πεις πριν δύο μήνες? Γιατί δεν έβγεις να τα πεις πριν δύο μήνες? Φίλε μου, αν ήθελες να παντρέψεις υπόλοιπη σε έναν άνθρωπο, δεν θα κοίταζες το παρελθόν του? Δεν θα κοιτάζατε το παρελθόν αυτού του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να παντρευτεί την κόρη σας? Εσύ δικιά σου τέτοια. Εγώ μιλάω για λογικά πράγματα, μιλάω για τα αυτονόητα, μιλάω για πράγματα τα οποία έχω πει πάρα πολλές φορές και προεκλογικά, ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Ιδιαίτερα. Ναι, τώρα έχω γραφτεί
αναρρύθμιτα άρθρα διαχρονικά για την περιβόητη σχέση Donald Trump και Roy Khan. Ο Donald Trump έχει πάρει πάρα πολλά μεγάλη υποστήριξη από αυτόν τον άνθρωπο, διότι ήταν ένας μεγάλος Εβραίος δικηγόρος. Πού τα βιβλιώνεις αυτά, Νέα Υόρκη. Δεν μου λες παρακαλώ τα διασταυρώνεις. Ο Τραμπ είπε, βγήκε στον αέρα, βρήκε και λες τη γνώμη εκεί και λες, να μην σου πω και καμιά χοντρή λέξη. Να μην σου πω και καμιά χοντρή λέξη. Σιγά, σιγά, σιγά. Είναι γεγονός πως αυτός τώρα θα... Θα φέρει στον Λευκό Οίκο ως τον πρώτο προσκαλεσμένο τον περιβόητο αρχιτρομοκράτη Νετανιάχου. Δεν σας φαίνεται λίγο περίοδο? Ένα λεπτό, γιατί τότε συμπαράστασή του προς το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ. Κοίταξε Γιάννη, ένα λεπτό Κώστα, ένα λεπτό. Γιάννη, παιδιά, ένα λεπτό Κώστα, σε παρακαλώ, Καναδά. Γιάννη, άκουσε με κάτι. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν κάποια παράδοση με πάρα πολλά κράτη. Παραδείγματος χάρη, με τις αραβικές χώρες, με το Ισραήλ, με την Τουρκία, με τη Γερμανία, με τη Γαλλία, Αγγλία, δεξιά και αριστερά. Βγήκε αυτός ο πρόεδρος τώρα καινούριος και όλοι οι προέδροι έρχονται. Εντάξει, όλοι οι προέδροι έρχονται. Για ποιο πράγμα? Χαμήλω, Σπύρο, σε παρακαλώ τη φωνή σου, γιατί δεν μπορώ να σε ακούω. Σπύρο, χαμήλω τη φωνή σου, σε παρακαλώ. Εντάξει. Όλοι αυτοί οι προέδροι, ο πρόσωπο και όλοι αυτοί οι προέδροι από άλλα κράτη έρχονται. Εδώ ο πρόεδρος του Ισραήλ είπε ότι δεν τον δέχομαι τον Τραμπ. Και τι έγινε λοιπόν? Δεν τον κάλεσε. Σαν πρόεδρος όμως, όλα τα κράτη, όπως και η Ρωσία, και ο Πούτιν έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Τραμπ. Εάν έβγαινε η Χίλερη Κλίντον, το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε. Βγήκε ο Ομπάμα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει με όλα τα κράτη. Θα έχει συναντήσεις, θα πάει επισκέψεις, θα πάει στην Κίνα, θα πάει στο Μέξικο, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα μιλήσει με όλους και εκεί θα τα βρούμε. Ο άνθρωπος είπε κάτι. Ο Τραμπ είπε κάτι το λογικό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Δεν είπε θα πάει να κάνει πόλεμο στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία, ούτε στο Μέξικο. Το ξέρω. Ακούστατα, ένα από το Γιάννη του είπε το εξής. Θα κάνουμε συνεργασία. Θα κάνουμε το εμπόριό μας μεταξύ των δύο κρατών ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα μας πηδάτε. Το κατάλαβες τι είπε? Τα λέω στα ελληνικά και στα απλά να το καταλάβουν οι ακροατές. Δεν θα σας αφήσουμε εσάς να μας πηδάτε. Όχι. Εδώ είναι Αμερική. Ένας είναι πλανητάρχης. Η Ομπάμα ήτανε. Η Χίλερη ήτανε. Ναι. Η Ομπούς ήτανε. Η Ρίγκαν ήτανε. Ένα λεπτό. Ένας είναι πλανητάρχης. Η Αμερική πρέπει να στηρίζεται στα πόδια της. Σαν Αμερική, σαν Ηνωμένο Πολιτείο Αμερικής, με το κεφάλι ψηλά. Και όχι αυτό που πάθαμε στην Κίνα, να πάει η Τουρκία και να κατεβάσουν στο Ζερίφι εκεί πέρα κόκκινα χαλιά οι Κινέζοι και το προσκυνάνε. Πήγε η Γερμανίδα κόκκινα χαλιά. Πήγαν αυτά 20 κράτη των 20 στην Κίνα και κατεβαίνει δικό μας ο πρόεδρος, ο Ομπάμα. Ούτε κόκκινο χαλί του είχαν, ούτε σκάλα να κατέβει το αεροπλάνο, το προεδρικό. Αλλά κατέβηκε με τη σκάλα του αεροπλάνου σαν πειρατής από την πίσω πόρτα του αεροπλάνου. Το ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, αυτό το πράγμα. Για μένα είναι με ενόχληση αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία το ψήφισμα. Αλλά το γεγονός πως ο Τραμπ Ένα λεπτό, Γιάννη. Μην τρέχεις, να το ολοκληρώσω. Εμένα με ενόχληση. Δεν τον ψήφισα τον Ομπάμα. Αλλά δεν πάβει να είναι όμως ο πρόεδρός μας. Μέχρι τον Ιανουάριο ο Ομπάμα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και θα πρέπει αυτά τα κράτη να έχουν κάποιο respect στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όποιος και να είναι αυτός. Ο Τραμπ όμως είπε το εξής: θα φέρω τις σχέσεις μας μαζί. Είναι έμπορας, είναι μεγάλο επιχειρηματίας και εγώ πιστεύω ατράνταχτα και αυτά που έχω πει και στο παρελθόν έχουν βγει αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αν θα κάνει με το Ισραήλ business ή αν θα κάνει με τον εαυτό. Και εγώ αύριο το κανάλι μου θα εκπέμπει στο Ισραήλ. Και τι έγινε δηλαδή λοιπόν? Εφόσον οι Εβραίοι θέλουν να βλέπουν την εκπομπή μου, θα τους πω γιατί δεν το δίνω το κανάλι. Εφόσον το βλέπουνε, κάτσε ρε Σιγιάννη, άνθρωποι είναι και αυτοί να ζήσουνε. Να έχουμε σχέσεις με το Ισραήλ. Αλλά να είμαστε η Αμερική και η εξωτερική πολιτική της Αμερικής δίκαιη εξωτερική πολιτική. Να μην κάνουμε τον πόλεμο στη Λιβύη. Γιατί ήταν ο Καντάφη, λέει. Κάνουμε πολέμου στη Συρία και μας ενδιαφέρει αν η Συρία έχει, λέει, τον Ασάτε για πρόεδρο.
και μπαίνουμε να σε κατέψουμε και κάνουμε τους άσεις για να διαλύσει το κράτος. Και όταν εδώ μια Κύπρος 42 ολόκληρα χρόνια είναι υποκατοχή από τον τουρκικό στρατό, δεν μιλάει κανένας. Και όλοι έχουν κλείσει τα παραθυράκια να μην φαίνεται καθόλου και δεν μιλάει κανένας για αυτό το θέμα της Κύπρου. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Αυτά είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε δίκαιοι? Όχι δε. Ενώ ο Τραμπ όμως το είπε ξεκάθαρα. Έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Δεν του αρέσει η παγκοσμιοποίηση. Γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι εναντίο των Αμερικανών πολιτών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και όλου του κόσμου. Και αυτό θα αναβάλει ένα τέλος στην παγκοσμιοποίηση. Ας δώσουμε μια ευκαιρία. Αλλά μαζί με αυτούς θα πάρει και τους Εβραίους μαζί να δουλέψουν. Όχι αυτοί οι οποίοι, γιατί έχουν. Α, ένα λεπτό. Γιατί έχουμε και ένα ειδικό θέμα. Ένα αυτό και μετά θα συνεχίσεις. Δεν μου λες. Υπάρχουν δύο ομάδες Εβραίων. Η μία ομάδα είναι του Χένρι Κίσιγκερ και η άλλη ομάδα είναι του Τζο Σόρος. Τα τελευταία, μετά από τον Κάρτερ, μετά από τον Ρίγαν, ανάλαβε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να διοικεί τον πλανήτη ολόκληρο η ομάδα του Τζορτζ Σόρος, ο οποίος είναι τρελός, είναι αθεϊστής, είναι κομμουνιστής, είναι σοσιαλιστής και ό,τι τα χειρότερα που μπορεί να δει ο κόσμος. Έχει βάλει πολλοί κόσμο να πλακωθούν και να σκοτωθούν. Ενώ με τον Κίσιγκερ δεν είχαμε τις δολοφονίες. Δεν είχαμε τόσα εκατομμύρια κόσμο να δολοφονούνται. Εντάξει. Και στο κάτω της γραφής ο Χένρι Κίσιγκερ ήταν και φίλος της Ελλάδος. Και δεν με ενδιαφέρει τι λένε, και ακόμα και στην Αμερική βγάζουν βιβλία και λένε τι έκανε στο Κυπριακό και το διάλυσε και έβγαλε και το χώρισε στο Κυπριακό και όλους τους Τούρκους μέσα. Όλα αυτά είναι, για μένα είναι ψέματα, είναι αρλούμπες. Οι Εβραίοι δεν είχαν να κάνουν τίποτα με το Κυπριακό. Το Κυπριακό ήταν εξ ολοκλήρου μία κομπίνα της Αγγλίας, ένα σχέδιο προσχεδιασμένο από την Αγγλία και την Τουρκία για να χωρίσει το νησί. Η Αμερική δεν είχε να κάνει τίποτα. Το State Department που τα λένε όλα για τη συμμετοχή του Kissinger στο Κυπριακό. Εσύ τι λες τώρα, Άγγελε? Δεν μου λες Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν έχεις ντοκουμέντα, κάποια μέρα θα ανοίξουμε ένα θέμα για το Κυπριακό και να μου φέρεις έγγραφα ντοκουμέντα που λέει ότι ο Kissinger είπε μπείτε Τούρκοι μέσα ή διαλύσει τη γλώσσα σας. Όλα αυτά είναι αρλούμπες των κομμουνιστών. Ψέματα από την Κανέλη μέσα στην Βουλή. Μετά την δικτατορία του Παπαδόπουλου. Θα σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν μεταβείτε τώρα στο επίσημο site της βιβλιοθήκης του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επειδή δεν έχω το χρόνο, εγώ θα βάλω τον Γεωργάκη τον Γιαλτουρίδη, ο οποίος είναι ασκήτης. Θα βάλω τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη που είναι ασκήτης σε αυτά τα πράγματα, που τα πει αύριο και θα σου πω ακριβώς τι ακριβώς λέει αυτή η βιβλιοθήκη. Εμένα ναι, σου λέω ένα πράγμα. Έβγαλα ντοκουμέντα εδώ και 4 χρόνια πίσω από τη Φανούλα Αργυρού, η οποία είπε ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πρώτον και κύριο, να μην λέμε ψέματα, να μην λέμε ένα αυτό Γιάννη. Να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Δεν είμαστε κομμουνιστές. Μόνο οι κομμουνιστές δεν είναι ψέματα και προπαγάνδες. Μετά τη δικτατορία του Παπαδόπουλου, ήθελαν να φέρουν το αντιαμερικανισμό στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο? Πιάσαν τον Κίσιγκερ που είναι και Εβραίος κιόλας, αυτός τα έκανε όλα, αυτός διάλυσε. Γιατί δεν πάτε ρε στις βλήματα στην Ελλάδα, εσείς οι κομμουνιστές, γιατί δεν πάτε στην Αγγλική πρεσβεία η οποία υπόγραψε να μπουν οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο? Γιατί δεν πάτε ποτέ να κάνετε διαδήλωση στην Αγγλία? Αυτό αναρωτιόμαι πάντα. Γιατί δεν πάτε στην Αγγλία να κάνετε, στην πρεσβεία την Αγγλική, να κάνετε διαδήλωση? Πάτε στην Αμερικανική πρεσβεία. Διότι ποιοι πάνε στην Αμερικανική πρεσβεία? Ούτε οι Κύπροι πάνε, αλλά μόνο τα κουμούνια, οι κομμουνιστές, και τα καίνε όλα. Οι φίλοι του Τζορτζ Σόρος. Και είναι ο πεισμάκι μου. Το ξέρεις το γεγονός πως κορυφαίες στελέχη της CIA έδωσαν στοιχεία? Θα τα βρούμε αυτά αύριο. Αύριο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Για το Κυπριακό δεν το πιστεύω με τίποτα. Αυτό εγώ είχα να σου πω κάτι. Δεν ήμουν και τυχερός, να σου πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά, εδώ και 4 χρόνια είχα πάει στο Las Vegas να δω την πεθερά μου και τον πεθερό μου. Αλλά είχα κανονίσει και να δω και το Kissinger. Είχα έναν φίλο και είχαμε κανονίσει να πάω να του κάνω συνέντευξη και μάλιστα θα του κάνω μια συνέντευξη για τον εαυτό μου και για το κανάλι Μέγα στην Ελλάδα. Και ξέρεις τι έγινε? Όταν έφτασα εκεί τον έπιασε πνευμονία και είχε μπει στο νοσοκομείο. Και έτσι δεν μπορούσα να το κάνω. Ήμουν άτυχος. Θα μου τα έλεγε όλα. Όλα θα μου τα έλεγε. Διότι δεν έχουμε το θράσος και δεν έχουμε τα αγκάτσια εμείς οι Έλληνες και οι δημοσιογράφοι
να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Μας αρέσει πάντα να λέμε ψέματα. Ψέματα. Δεν υποστηρίζω τους Εβραίους, δεν υποστηρίζω αυτούς τους ανθρώπους που λέτε είναι εγκληματίες, όπως ο Τζορτζ Σόρος, έχω αποδείξεις, κάνει εγκλήματα, εκεί το καρφώνω. Αλλά δεν φταίνουν οι υπόλοιποι Εβραίοι, ούτε ο Κίσιγκερ, γιατί είναι δύο μερίδες των Εβραίων που διοικούν τον πλανήτη. Εντάξει, η μία μερίδα είναι καλή και για business, όπως είναι ο Χένρι Κίσιγκερ, ενώ η μερίδα του, η πλευρά του Τζορτζ Σόρος είναι η εγκληματική πλευρά, με αεροπειρατείες να χτυπάμε, να σκοτώνουμε παιδιά, πράγματα κακό, να ξεσπιτώνουμε και τέτοια πράγματα. Η επίσκεψη των Ιησού ήταν πριν από μερικές εβδομάδες, στην οποία πήγανε και ο Τραμπ και η Κλίντεν. Δεν έχει σημασία, πηγαίνουν εκεί πέρα. Να σου πω κάτι, και εγώ έχω πάει. Και εγώ πήγα στην ΤΑΠ, ας πούμε, σε μία που ήταν όλοι μασόνινες. Και τι έγινε που πήγα εκεί πέρα που ήταν όλοι μασόνινες, μασόνας είμαι. Δηλαδή πήγα σε ένα φαγητό και με καρέσαν όλοι οι μασόνιδες, οι φίλοι μου. Μασόνας είμαι. Πήγα στους Σαντόλογις. Σαντόλογις είμαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω ένα πράγμα. Δηλαδή κάποιος βγήκε στην Ελλάδα και με έγραψε. Έναν από το Κώστα. Κάποιος έγραψε μια εφημερίδα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού τη βρήκε τη φωτογραφία μου. Ένα λεπτό Κώστα. Κάποιος έβγαλε μια φωτογραφία εδώ και 4-5 μήνες πίσω στην Ελλάδα. Πού τη βρήκα, μπορεί να κάνει μοντάρισμα. Ότι λέει, βρίσκομαι, λέει, στην εκκλησία των Σαντόλογις. Και εγώ ήμουν από τους πρωτοεργάτες, λέει, τον Γκάι Στόουν στην Ατλάντα, Τζόρτζια. Το όνομά μου. Σκεφτείτε δηλαδή ο κόσμος πώς σκέπτεται και τι κάνουν. Εγώ δεν και λέει, εγώ το διάβασα σε εφημερίδα. Το είχε εφημερίδα Νίκη με φωτογραφία του Άγγελου Αγγελάτου μαζί με το Head of the Scientologies. Ότι ήμουν τους αρχηγούς των Scientologies. Εντάξει, αυτά έχω πάει στους Scientologies. Έχω πάει για dinner εγώ με τον Κατσαρό. Με Έλληνες ηθοποιούς που έχουν έρθει, με τον Τζον Τραβόλτα στο Scientologies. Είναι φίλοι μου και αυτοί, αλλά δεν εννοείται ότι είμαι Scientologies, για το όνομα του Θεού. Έλα Κώστα να συνεχίσουμε μέσα στις άλλες γραμμές. Ναι, ένα λεπτό να το ρωτήσω. Γιάννη, σήμερα ακριβώς ο Κίσιγκερ τον παραδέχτηκε, γιατί το λέει ο ίδιος ο Κίσιγκερ τον παραδέχτηκε τον Τραμπ και ξέρεις τι του είπε. Ο μόνος που δεν σου δώσανε λεφτά για να έχεις υποχρεώσεις. Να, τι έχεις να πεις εσύ τι είπες, ότι δώσανε λεφτά. Δεν δώσε καμία τράπεζα λεφτά. Σήμερα το είπε ο Κίσιγκερ με τη συζήτηση, το έχεις τα, αν κοιτάξεις το ίντερνετ μέσα το έχει. Ο Γιάννης τώρα η δική του άποψη τι είναι. Αυτός τι θα ψήφιζε, καλύτερα την Κίσιγκερ, τον Κίσιγκερ, την Κλίκτον ή τον Τραμ. Εγώ δεν ψηφίσα κανένα λαμόγιο. Ένα μην βγαίνεις να λες τις μαλακίες εκεί. Και να μην αγκρέβεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έλα. Εκλέγοντα αλλά επιλέγοντα. Τέλος πάντων. Πάμε στην άλλη γραμμή. Νομίζω είναι τροπήρα στην άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Έλα Άγγελε, τι χαρίς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα φίλε. Να πάω πίσω σε μια θέμα που λέγατε για τη Χουέν, το Τραμπ που έλεγε επεκτημένες ότι είναι καλή γυναίκα και δεν θέλει να κάνει τίποτα τώρα. Η δικιά μου γνώμη, δεν θα το πει τώρα, όμως θα τη δικάσουν και αυτήν. Όμως τι την έχει κάνει, την έχει κόψει από όλα. Που έχασε το presidency, τώρα από πού θα πάρει λεφτά και γιατί θα τη δώσουν λεφτά. Δεν έχουνε. There's no reason for anybody to give her money no more. So από εκεί πρέπει να καταλάβεις, το Clinton Foundation έχει σβήσει τώρα. Ναι. Τώρα βγήκε και, άμα προσέχεις, που βγήκε και αυτός ο Chavez, ο congressman, αυτός έχει πει ότι και να κερδούσε το presidency, θα τη δικάζανε. Και τώρα που δεν την κέρδισε, ακόμη θα τη δικάσουνε. Δεν πρέπει να φταίμε. Ο νόμος είναι νόμος της ΗΠΑ, αλλά δεν είναι σε θέση, δεν είναι σε θέση του Τραμπ αυτό να πει κάτι τώρα. Πάει ήρεμα ο άνθρωπος μέχρι να πάει να μπει στο Λευκό Οίκο. Από εκεί και πέρα θα μην θα γίνει. Το ζήτημα εδώ δεν είναι δηλαδή τι θα κάνει ο Τραμπ, τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα τώρα. Διότι έπρεπε να δικάσει και να στείλει φυλακή αυτή την παλογριά πριν από δηλαδή. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Άρα τι μας λέει αυτό το πράγμα για το ίδιο το νομικό σύστημά μας σε αυτή τη χώρα. Ότι είναι εντελώς διαφθαρμένο. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να στείλει φυλακή τέτοιους μεγάλους πολιτικούς όπως η Κλίντεν. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο κύριος Τραμπ ήταν από την πρώτη μέρα κιόλας σε πλακάκια με τους Κλίντεν, διότι έχω απαδείξεις από αυτό, έχω ένα email στα χέρια μου, στην οθόνη μου τώρα και θα σας το διαβάσω, από την ίδια τη εκστρατεία της Χιρία Κλίντεν με ημερομηνία 7 Απριλίου του 2015, όπου λέει θα επιλέξουμε τον κύριο Τραμπ
ως τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για να βγει αυτό στην κούρσα μαζί με τη Χίλαρη για να παίξει το ρόλο του παρδαλού αυλητή των Ρεπουμπλικάνων. Έχουν βάλει το όνομά του σε αυτό. Τα ξέρουμε αυτά, Γιάννη. Αυτά. Να μην χαλάμε το χρόνο μας. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Ότι, Γιάννη, κοίταξε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα ξέρω να πω. Ότι τους πιάσαμε στον ύπνο όλους. Στον ύπνο απάνω. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε, το ρολόι δεν πάει πίσω. Έχει μια μακροχρόνια σχέση με την οικογένεια. Δεν έχει σημασία. Είχε. Όχι, δεν είχε. Ακόμη έχει, Άγγελε. Ακόμη έχει. Κοίταξε και να έχει. Βρε παιδί μου, άμα. Ένα, και τι Γιάννη, έγινε, ρε Γιάννη. Ρε, και τι έγινε, δηλαδή, άμα έχει και δεν έχει. Και να σου πω κάτι. Άγγελε, εδώ τώρα με το Ράμνη, τον είπε και τι δεν του είπε. Και ο Ράμνη δεν είναι. Είπε τόσα, και είπε τόσα για τον Τραμπ. Και τι έγινε. Πήγανε στο δωμάτιο, λέει ο Τραμπ, παιδιά βγείτε με τις κάμερες έξω, έχω να μυρίσω μαζί. Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, δώσαν τα χέρια. Πάμε για το μεγάλο μας όνειρο. Να επιστρέψει η Αμερική στα χέρια των Αμερικανών. Σας λέω, ότι αυτό αλλάζει, και πέρα, τι μας ενδιαφέρει άμα βγάλει τα μάτια τους προκλητικά. Για τον καθένα ο Τραμπ. Εντάξει, καλά κάνει. Μπορώ να σας διαβεύσω ότι δεν θα στείλει η φυλακή ποτέ τους Κλίντεν. Μπορώ να σας διαβεύσω. Εντάξει, θα περιμένουμε. Καλησπέρα Σπύρο στη Νέα Υόρκη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Για να πάμε πρωτού Σπύρο, για να έχουμε και άλλες γραμμές πριν αυτές τις γραμμές. Ο ακροατής μας ο τελευταίος, είχε τίποτα άλλο? Ναι, ήθελα να πω, τη στιγμή που έβαλε ο Τσόκ το όνομα του μέσα να τρέξει, εγώ νομίζω, η δικιά μου γνώμη, ότι δεν νόμιζε τα κερδίσει. Ήθελε να τους κάνει όλους ριζίλοι σχεδόν. Όμως στο τέλος βγήκε. Και το πράγμα τώρα είναι, κανένας δεν ξέρει πού θα πάει. Και πού να κρυφτεί. Θα πάει αριστερά, θα πάει ίσια. Κανένας δεν ξέρει. Γι' αυτό όλοι έχουν τρελαθεί. Όλοι είναι μαζί του τώρα. Πάντα άμα το. Όλοι είναι μαζί του τώρα, πίστεψέ με. Και το Κογκρέσο και το ΣΕΡΑ και την Παρική Δημοκρατία. Τον έβγαλε ότι είπε ότι θα ξαναφέρει τις δουλειές στην Αμερική. Αυτό τον έβγαλε. Στις μικρές πολιτείες. Όχι στη Νέα Υόρκη ή στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι το δικό του. Τώρα για τα foreign policy που μιλάτε, μάλλον δεν μπορεί να μην αυτό έχει... είναι, το foreign policy είναι πάντα από το Πεντάγωνο γίνεται, εκεί γίνεται... Και το State Department. Και το State Department. Όμως μπορεί να μην έχει σκέψει τι γίνεται, όμως θα βάλει αυτούς μέσα, θα βάλει το RAM. Όπως θέλει δεν θέλει θα το βάλει το RAM. Το χρειάζεται. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Δεν είναι κανένας άλλος. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Anyway. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα από Πειραιά, ο Τάκης Μάγκελο. Γεια σου αγαπητέ φίλε Τάκη, πώς πάτε εκεί, χιονίζει? Όχι, καλοκαίρι είναι. Α, σαν τη Φλόριδα είμαστε. Ακριβώς. Και εδώ αντί να γίνει η Φλόριδα, η Ελλάδα, η Φλόριδα της Ευρώπης, όπως είναι η Φλόριδα στην Αμερική, έχει γίνει η Χαβούζα της Ευρώπης. Μάλιστα. Με αυτούς που μαζεύει, που μας έχουν ρίξει εδώ πέρα οι παγκοσμιοποιητές. Τώρα τέλος πάντων ο Γιάννης καλά τα λέει, απλά υπερβάλλει και βιάζεται πολλές φορές λίγο, αυτό να προσέξει ας πούμε, κατά τα άλλα τα λέει πολύ καλά και μπράβο του και συγχαρητήρια. Δεν έχω καμία αντίρρηση, παλεύει, αλλά λέω το εξής, περιμένουμε. Παλεύει ενάντια στο σύστημα, γιατί και ο Τραμπ στο σύστημα μέσα είναι, δεν θα μπορούσε να είναι πλούσιος αν ήταν στο σύστημα. Θα είναι ένας φουγκαράς, ένας εργάτης ή ένας με ένα μισθό 2-3 χιλιάδες δολάρια. Είναι του συστήματος. Αυτά που κάνουν οι παγκοσμιοποιητές, δεν μιλάει κανένας, κανένα κράτος δηλαδή δεν μιλάει. Παραδείγματος χάρη, τα λεφτά που κόβουν στην Αριζόνα, στην Αμερική, δίνει λογαριασμό πουθενά. Μπίνει στον Ομπάμα, θα δώσει τον Τραμπ. Τα λεφτά είναι η δύναμη. Αυτοί έχουν τα λεφτά, οι τράπεζες και οι πολυεθνικές. Αυτοί κυβερνούν τον πλανήτη. Τώρα τι Τραμπ και τι τραμπάκουλας είναι και ο Τραμπ, όπως είναι όλοι οι τραμπάκουλες. Έχουν το δικαίωμα να τυπώνουν το χρήμα και να το δανείζουν. Αυτό είναι. Όταν τους αφαιρέσεις αυτό. Ωραία, και εγώ θα το κάνω. Και εγώ θα το κάνω, Σπύρο μου, και εγώ. Θα το κάνω, θα ανοίξω και εγώ ένα μια εργοστάσιο, θα τυπώνω χρήμα και θα δανείζω. Γιατί να, εμένα, γιατί να με πιάσουν εμένα, δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Όταν οι λαοί ξυπνήσουν και βάλουν νομοθεσίες. Τι να ξυπνήσουν, δεν βλέπεις, παίρνει ο κριτικός και ο άλλος που πήρανε και βάλανε χέρι του Γιάννη που παλεύει το παιδί. Ενάντια στο σύστημα. Παλεύει ενάντια στο σύστημα. Μακάρι να είχαμε 1 εκατομμύριο Γιάννηδες, θα σωνόταν ο πλανήτης.
Δεν είδαμε τι είπε ο Τραμπ για την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της εξαρτίας του. Δεν είδαμε πως μετά την νίκη του την Ελλάδα την έκλασε και μετά αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο και να πούνε. Ένα λεπτό, τι είπες για την Ελλάδα, τι είπες εδώ προσέξτε. Ο Τραμπ έχει μιλήσει άσχημα, δεν δίνει δεκάρα για την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια. Ένα λεπτό Γιάννη, ένα λεπτό Γιάννη, περίμενε. Τι έχουμε με την Ελλάδα. Περίμενε, ένα λεπτό Γιάννη. Έχεις αποδείξεις ότι ο Τραμπ μίλησε εναντίον της Ελλάδος? Έχουμε και ιδιαίτερα έχω ένα. Διότι εγώ έχω αποδείξεις, πρόσεξε κάτι. Γιάννη, άκουσε με κάτι. Γιάννη, πρόσεξε κάτι. Γιάννη, πρόσεξε κάτι. Τώρα μιλά σε μένα. Το Fox News, πρόσεξε. Δεν με ενδιαφέρει το Fox News, το CNN και τα υπόλοιπα. Εγώ έχω προσωπικές αποδείξεις από τον Τραμπ. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Και θα τα παρουσιάσω στον αέρα. Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται. Έχω προσωπικές αποδείξεις από τον Τραμπ υπέρ της Ελλάδος. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Και μιλάω, δεν μίλησε καθόλου άσχημα για την Ελλάδα. Δεν μίλησε. Τι ακριβώς είπε άσχημα για την Ελλάδα? Σου είπα, σε μια συνέδευση του Fox News πέρσι, είπε πως αφού η Ελλάδα παίρνει τόσο πολλά λεφτά, δηλαδή από την, γιατί τους αφήνουμε ακόμη να κρατάνε τη γη τους? Έτσι μίλησε αυτός. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μίλησε άσχημα. Εννοούσε για τους τραπεζίτες. Άσε με να ολοκληρώσω, Άγγελε. Το εθνικό χρέος της Αμερικής, αν εκτιναθεί στα ύψη και φτάσει στα 24-3, τότε θα καταστραφεί αυτή η χώρα σύμφωνα με κορυφαίους οικονομολόγους και θα γίνουμε δηλαδή σαν την Ελλάδα. Έτσι μας μίλησε. Okay, για μας. Ναι, αλλά άκουσε κάτι. Δεν σταματάμε εδώ. Κάσε, ένα ζωή, Γιάννη. Άκουσε με, Γιάννη, σε παρακαλώ, άκουσε με κάτι. Σε αυτή την εκπομπή εδώ που είμαι τόσα χρόνια, από πολλές δεκαετίες πίσω, αρχίζοντας από το αντιέλληνα αρχικουμούνι Ανδρέα Παπανδρέου, δεν έχω σταματήσει από την πρώτη μέρα που έβαλε το ποδαράκι του στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Δεν λέμε για την Ελλαδίτσα μας, ούτε για τον ελληνικό λαό. Μιλάμε για αυτούς τους άχρηστους, οι οποίοι φέραν την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Εσύ δεν γνωρίζεις ακριβώς το τι γίνεται στην Ελλάδα. Πίστεψέ με. Ούτε τα κανάλια στην Ελλάδα που γνωρίζουν, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Και τα κανάλια τα ελληνικά στην Ελλάδα φάσκουν και αντιφάσκουν και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Λόγω του ότι, όπως γνωρίζω, τον αμερικανικό λαό εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Έλληνες, Ιταλούς, μαύρους, άσπρους, κίτρινους, Φιλιππινέζους, Κινέζους, όλους τους γνωρίζω. Και γνωρίζω ακριβώς και Μεξικάνους το τι ταλαιπωρία έχουν στη ζωή τους και το τι κουπί τραβάνε στη ζωή τους. Άλλο τόσο, αγαπητέ φίλε Γιάννη, γνωρίζω για αυτούς τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους και τους βλέπω στο Skype. Και με πήρε ένας προχτές τηλέφωνο με μια κορούλα 2 χρονών και συγκινήθηκα. Μου λέει, Άγγελε, μου λέει, έχω να δουλέψω 5 χρόνια. Έχω και το κοριτσάκι μου, δεν έχουμε τίποτα τόσο να φάει. Λάχανα του δίνουμε και φακές. Και κάνω το σταυρό μου, λέει, πήγα στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, λέει. Έπιασα δουλειά. Μπράβο, ρε μεγάλε μου, του λέω. Τι δουλειά έπιασες και πόσο σε πληρώνουνε? Για πες, ρε Γιάννη, πόσο τον πληρώνει τον άνθρωπο? 400 ευρώ το μήνα, να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Τέτοια ξεφτύλα δεν την έχω ξαναδεί. Δηλαδή, αυτή η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα έφεραν τους Έλληνες να είναι δούλοι. Να δουλεύουν για ένα δολάριο το μήνα. Κουβεντιάζουν μια τέτοια, θέλω να κάνω και στην Αμερική. Και μου λες για τον Τραμπ, ο οποίος θα φέρει δουλειές, θα φέρει. Θα τους τεινάξω όλους στον αέρα. Η πρώτη δουλειά που θα κάνει μετά από την Αμερική είναι να τεινάξει αυτή την παγκοσμιοποίηση στον αέρα, Γιάννη. Θα με θυμηθείς. Όσο για την Ελλάδα, αυτά που μου λες, έχει δίκιο. Πώς μπορεί να κάνει αυτό, Άγγελε, αφού είναι αυτό? Τα είπαν όλοι αυτά. Ξέρεις τι λέει? Θα καταντήσω εγώ την Αμερική, όπως οδηγείται η Αμερική, στην κατάντια που έχει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και πεινάει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι κακό πράγμα, ούτε εναντίον της Ελλάδος. Που το βρήξαν εναντίον της Ελλάδος. Αλλά λέμε και άλλα, καταλαβαίνουμε. Σου φέρε ένα παράδειγμα.
Η Ελλάδα είναι το πείραμα. Να μιλήσω. Ναι. Να μιλήσω εγώ που είμαι στην Ελλάδα και ζω. Ναι, λέγε με γάλα αγαπητή φίλε από τον Πειραιά. Ωραία, λοιπόν. Δεν μου λες, είναι αλήθεια αυτό. Όποιος είναι άξιος, δουλειά βρίσκει αύριο το πρωί. Δεν υπάρχουν δουλειές εκεί πέρα. Άξιος. Ναι. Έτσι. Με τι. Αυτά κάτι τεμπελόσκυλα, κάτι χαραμοφάιδες, κάτι τριμποθεσίδες που πέρανε χαρά με μισθούς έχουν τελειώσει. Δεν μου λες ένας μισθός. Ένας μισθός πόσο είναι. Έχει τελειώσει. Τώρα είσαι άξιος, θα βρεις δουλειά την άλλη μέρα. Και δεν πεινάει κανένα. Ένας επιστήμονας, δεν μου λες ένας επιστήμονας ο οποίος τέλειωσε πανεπιστήμια. Εντάξει. Ναι. Και ο οποίος εδώ στην Αμερική θα έπαιρνε περίπου στις 50.000 δολάρια το χρόνο και 100.000 το χρόνο. Του δίνουν 400 δολάρια, 400 δολάρια το μήνα. Μα δεν τρέπονται και λιγάκι. Να τα φάει τα διπλωματά του, να μάθαινε μια τέχνη, να μάθαινε γεωπόνος, να καλλιεργεί τη γη. Έχουμε γεμίσει, η Αθήνα έχει 30.000 δικηγόρους, 60.000 γιατρούς. Δεν σου πω ότι είναι δικηγόρος αγαπητέ φίλε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι δικηγόρος, ούτε γιατρός είναι. Τι να τους κάνουμε, είναι υπερεπαγγελματισμός αυτά. Δεν να τα φάνε τα διπλωματά τους. Χαλάνε εκατομμύρια οι γονείς τους και στο τέλος να μην ψάχνουν δουλειά από εδώ και από εκεί. Υπάρχει. Γι' αυτό φεύγουν και οι νέοι, γι' αυτό και οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, πολύ απλό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω και εγώ γιους και στο εξωτερικό και εδώ. Αλλά είναι άξιοι, δουλεύουνε. Μάλιστα. Ένα λοιπόν, πράγμα που σου πω τώρα. Άγγελε, πριν ξεχάσω, όπως ξέρεις, είμαι καλά συνδεδεμένος με στενούς κύκλους της ελληνικής ΕΕΠ. Εγώ πέραν της πληροφορίας σχετικά με την Ελλάδα, απευθείας από την ΕΕΠ. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ένας από τους λόγους γιατί πήγε ο Ομπάμα στην Ελλάδα πριν από μερικές μήνες ήταν όχι μόνο να πει στους Έλληνες τι πρέπει να κάνουν με το Κυπριακό και ούτε καθεξής, αλλά και να βάλουν ένα τέλος τέρμα σε αυτή την περίφημη μεγάλη υπόθεση Πυθία και Vodafone. Μιλάμε δηλαδή για μια σύνομεση όλων των αιώνων σχετικά δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα της Ελλάδος. Μιλάμε για μια υπόθεση που θα μπορούσε να ρίξει άπλωτο το φως στο γιατί η Ελλάδα μπήκε κάτω από αυτό το καθεστώς μνημονίων. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που απευθείας από την ΕΕΠ, ο Ομπάμα είπε απευθείας στον Τσίπρα να πάψετε να διερευνάτε αυτή την υπόθεση. Τελεία και παύλα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο σχετικά με αυτό. Nice. Λοιπόν, για την πυρώνη. Θέλω να πω κάτι τελευταίο και εγώ. Ένα αυτό Γιάννη, για αυτό είναι από την Ελλάδα. Γιάννη, είσαι. Ένα αυτό Γιάννη. Κάνε κράτη, Γιάννη, σε παρακαλώ, γιατί έχω από την Ελλάδα το Ντάσο. Ναι, ένα θέλω να πω κάτι πρωτί κλείσω. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε το 94. Το Δεκέμβριο που μετατράπηκε την 1η Ιανουαρίου του 1995 από Γκάρ σε Γκάμπ, μια παγκόσμια οργάνωση, και καταργηθήκαν οι δασμοί από κινέζικα προϊόντα και ειδικά και έχει χρεοκοπήσαν όλες οι χώρες. Αυτό να μην το ξεχάσουμε και ποιοι το κάνανε. Τώρα πάμε για την Ελλάδα που τη βαράνε από παντού την Ελλάδα και παρόλα αυτά έχει αντέξει. Έχουν οι τράπεζες οι οποίες μας έχουν φάει τα λεφτά όλα, αυτές τα έχουν πάρει. Από τα 320 στα 260 τα έχουν πάρει τράπεζες με ανακεφαλοποιήσεις. Μας έχουν κάνει και capital control και έχουν κλείσει και τα λεφτά του Κοσμάκη μέσα. Έτσι, δεν δίνουν και λογαριασμό, του δίνουν 400 ευρώ τη εβδομάδα. Και δεν μιλεί κανένας για αυτό το ζήτημα. Ποιος θα μιλήσει. Δεν μιλεί κανένας για αυτό το ζήτημα. Δεν μιλάει κανένας, αφού είναι όλοι πουλημένοι, τι να μιλήσουν. Αλλά με λίγα λόγια οι τράπεζες, αυτό που θέλω να πω, έχουν κλείσει όλα αυτά το Κοσμάκη μέσα. Και ζητάει και βγαίνει ο Στουρνάρας στο Στουρνάρι που είναι στους 300 της Ρώμης, που είναι πολύ άνδρες από τους μασόνους. Βγαίνει και λέει να βγάλουν από τα στρώματα τα λεφτά, δηλαδή τα 5 φράγκα που έχουμε. Με λίγα λόγια, παιδιά, εμείς στην Αμερική, αγαπάτε την Ελλάδα όσο και εμείς και πιο πολύ εσείς που είστε μακριά, το ξέρω. Αλλά δεν είναι όπως τα λένε. Αντέχει, άλλος λαός δεν θα αντέχει. Αυτά που μας κάνουν εμάς οι συμπολίτες. Ό,τι αντέχεται, αντέχεται, ναι. Γι' αυτό λέει και. Γι' αυτό λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ στον Πειραιά. Ξέρετε, ό,τι και να γράφουν και ό,τι και να λένε τα σιωνιστικά κανάλια εδώ πέρα είναι ψέματα. Οι Έλληνες αντέχουν. Να έχεις καλό βράδυ στον Πειραιά. Άντε, επίσης και εσείς, Γιάννη. Και καλή αντοχή. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, στον δρόμο είναι και έχω εκπομπή και αν μπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό, Άγγελε. Ναι, ελεύθερο γιατί. Γιώργο, πρωτού μου πει κάτι.
Να σου πω τι λέει ένας εδώ πέρα για σένα. Ναι. Γιάννη, λέω, Γιώργο είναι ένας Μπενβέλη, λέει. Γιώργο, ενώ Γιώργο, λέει, το Γιώργο Γιαρτουίδη να βγει κατευθείαν στον αέρα, λέει, να ολοκληρώσει, διότι μας έχει ανατινάξει ο Γιάννης. Για λέγε, Γιώργο. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω. Yes. Όσον αφορά μια σύντομη απάντηση στο φίλο από την Πειραιά. Εάν ο Τραμπ ήταν το συστήματος, προεκλογικά δεν θα ήταν ο στόχος του κατεστημένου. Και μιλάμε όλων των καναλιών και εφημερίδων. Αυτό είπα και στην αρχή. Αυτό είπα και στο Γιάννη. Αυτό είπα, Γιώργο, και στο Γιάννη στην αρχή της εκπομπής. Εάν ήταν του κατεστημένου και ήταν οι φίλοι όλοι μαζί, μα είναι δυνατό ακόμα και σήμερα να τον ευρίζουν τον άνθρωπο? Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά, να απαντήσω στον κριτικό, για τον στρατηγό James Mattis, τον οποίο αναφέρανε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό θα το συζητήσουμε αύριο. Και ακριβώς τι είπε σχετικά, εάν θέλει να σκοτώσει Κοσμάκη. Θα το εξηγήσουμε ακριβώς τι είπε. Θα εξηγήσουμε ακριβώς τις θέσεις του υποστράτηγου Φλίν, που έβαλε ο Τραμπ σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, και για ποιο λόγο έγραψε το κείμενο εκείνο υπέρ της Τουρκίας την ημέρα των εκλογών και ποια είναι η σχέση του με την Τουρκία. Τώρα θα τα εξηγήσουμε αύριο. Ωραία, και τώρα αυτό που πει ο Γιάννης προηγουμένως, ότι ο Τραμπ ήταν εναντίον Ελλάδος. Όσον αφορά αυτό, θέλω, Γιάννη, αύριο, μετά που τελειώσω εγώ την παρουσίασή μου, να εμφανιστείς με βίντεο που ο Τραμπ λέει για τους Έλληνες να τους πάρουμε τη γη. Γιατί εάν δεν το παρουσιάζεις αυτό το βίντεο, Γιάννη, δεν ξέρεις τι πινελίκια σου ετοιμάζω. Ο Τροπίλας τρολάθηκε. Ο Τροπίλας τρολάθηκε. Γιώργο, άκουσες καθόλου αυτά, όλα τα άλλα που είπα για τον Τραμπ? Θέλω το βίντεο αύριο, τώρα θέλω το παιχνιδιό στο Γιάννη. Γιάννη, στις τελευταίες εκλογές που είχαμε πριν 13 μέρες, ήταν δύο οι υποψήφοι που είχαν οποιαδήποτε πιθανότητα να κερδίσουν. Δύο ήταν οι υποψήφοι. Η Στάιν, ο Τζόνσον και οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία πιθανότητα να κερδίσουν. Δηλαδή, ή θα κέρδιζε η Χίλαρη ή θα κέρδιζε ο Τραμπ. Κέρδισε ο Τραμπ. Εσύ τώρα, ενώ αυτός ετοιμάζει τους υπουργούς του, εσύ λες γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Λοιπόν, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Γιάννη, μιλάς για το παρελθόν του. Θα ολοκληρώσω. Δείχνεις μία πικρία εναντίον των Τραμπ. Δεν είναι αυτό, Γιώργο. Δεν είναι αυτό. Αποκαλύπτω μερικά πράγματα τα οποία δεν σας έχω πει τα άλλα. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσει ο Γιώργος, δεν έχουμε καιρό. Για λέγε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Δείχνεις μία πικρία σχετικά με την εκλογή Τραμπ και αναρωτιέμαι τι καπνό φουμάρεις. Γιώργο, εμένα δεν θα μου μιλάς εσύ έτσι, ρε εσύ. Εγώ ασχολούμαι με σωστή δημοσιογραφία. Αν δεν σας αρέσει, παιδιά, να μην τσακωθείτε και έχουμε ένα λεπτό. Παιδιά. Γιάννη, ένα λεπτό, Γιάννη. Εγώ θα ήθελα αύριο, αν μπορείς. Γιώργο. Ένα από το Γιάννη, σε παρακαλώ. Ο Γιάννης είπε το εξής. Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη, ένα από το Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω αποδείξεις από το Ίδρυμα Ford να μου πεις ότι ο Χέρι Κίσιγκερ ήταν αυτός ο οποίος ήταν η αιτία του Κυπριακού. Μπορεί να μου το φέρεις αυτό? Άγγελε, σου τα έχω στείλει πάρα πολλές ώρες, αλλά εσύ τα αγνοείς. Στείλ τα πάλι σήμερα, να τα έχω αύριο στην εκπομπή, να δούμε κατά το Ίδρυμα. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Εγώ θέλω το βίντεο με τον Τραμπ να λέει να πάρουμε από τους Έλληνες στη γη. Θα σου στείλω ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, μη στενοχωριέσαι. Λοιπόν, μην τσακωθείτε, παιδιά, μην τσακωθείτε. Παιδιά, μην τσακωθείτε. Δεν πειράζει, τελείωσε. Λοιπόν, γεια σας. Ο Γιάννης έφυγε από τη γραμμή.